Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Α. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Κωστής Ραπτόπουλος εδώ, δεν το ξέρω. Λοιπόν, εδώ είμαστε, γιορτάζει η πόλη. Σήμερα είναι διπλή χαρά για την πόλη της Θεσσαλονίκης, καθώς σαν σήμερα συμπληρώνονται 13 χρόνια από την τελευταία κατάκτηση του κυπέλου του ΠΑΟΚ επί του Άρεως με 1-0 στην Τούμπα με τον γκολ του Γούχου, και συμπίπτει το θέλω των φιλάθρων του ΠΑΟΚ σήμερα να πάρει η ΑΕΚ το κύπελο και όχι ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ λοιπόν, την οποία ο Τζάμπας, ο Μελισανίδης, του ήρθε κουτί αυτό το κύπελο, κατόρθωσε και πήρε έναν πολύ κακό Ολυμπιακό μέσα στο ΆΚΑ χωρίς κόσμο, με διαιτησία 50-50. Ο διαιτητής δεν έδωσε από ένα πέναλτι στις δύο ομάδες, ένα στον Ολυμπιακό πάνω στον Ερνάνη ο Γκάλο και ένα στο Τζιμπούρ στον Ποτία, ένα σπρόξιμο στο 44. Το δεύτερο ήταν και αποβολή του σέντερ μπακ του Ολυμπιακού. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν επηρεάσε ο διαιτητής, πολύ καλός. Το αποτέλεσμα δεν επηρεάστηκε από τη διαιτησία του και η ΑΕΚ πήρε το κύπελο. Η ΑΕΚ, η οποία τη λέγανε οι παοξίδες κούλα. Κούλα, η κούλα και η κούλα. Άλλο ένα κύπελο η κούλα. Άλλο ένα κύπελο περήφανο η κούλα στο Παλμαρέ. Και ο Σαββίδης να πάει τώρα να πει συγχαρητήρια το Μελισανίδη, γιατί ο Σαββίδης είπε ότι το Μελισανίδη, Δημήτρη, μην πας να παίξεις στο τελευταίο μάτς, ούτως ή άλλως θα χάσεις και τα λοιπά. Ήταν πεσημιστής. Ο Δημήτρης πήγε με Μανολά προπονητή, υπηρεσιακό προπονητή, με δεκάδα σχετικά καλή, με την τριάδα του, το Σιμόες, το Γιώγασον και το Μάνταλο στα χαφ, τον Αραβίδη σε έναν άχαρο ρόλο στα εξτρέμ να παίρνει τις μεγάλες διαδρομές, μια σέντρα του Βάργκας. Τα σέντερ μπακ του Ολυμπιακού, Ντακώστα και Μποτία, για άλλη μια φορά δείξαν το ποιόν τους, όπως και ο Κασάμι με τον Μιλιβόγεβιτς, πάρα πολύ αργή, πάρα πολύ νοχελική, και φυσικά επίσης ένα Σαλίνο ο οποίος ήταν ο αδύναμος κρίκος του Ολυμπιακού στο σημερινό παιχνίδι. Ο Σαλίνο ο οποίος δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το ρυθμό του παιχνιδιού, ένα ρυθμό στον οποίο η ΑΕΚ έδωσε λίγο χώρο στον Ολυμπιακό, έπαιξε ο Ολυμπιακός την μπάλα, πήρε την κατοχή και η ΑΕΚ προσπαθούσε, ιδιαίτερα στον πρώτο ημίχρονο, να βγάλει μια αντεπίθεση. Δεν τα πήγε πολύ καλά στην κόντρα η ΑΕΚ, αλλά και ο Ολυμπιακός ήταν πολύ άθλιος στο χώρο της ανάπτυξής του. Πήγε πάρα πολύ στην πλάγια γραμμή, πάρα πολύ στη σέντρα, αλλά και ο Ερνάνη από τη μια μεριά, και ο Φουστέρα από την άλλη, και ο Σαλίνο, και ο Αμαζοακού, οι οποίοι πλευροκοπήσαν, γιατί ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να μπει από τον κεντρικό άξονα της ΑΕΚ, καθώς κάναν πολύ καλή και αθόρυβη δουλειά ο Σιμόες με τον Γιώγανσον πίσω, ιδιαίτερα ο Σιμόες. Εξαφανίστηκε ο Φορτούνης, τον οποίο θέλαν στον Ολυμπιακό να πουλήσουν στη Μάντσεστερ, στη Λίβερπουλ και στην Άρσεναλ και στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Φορτούνης σήμερα έδειξε ότι είναι ένας παίκτης καλός, αλλά ένας παίκτης ο οποίος δεν μπορεί. Τι δεν μπορεί? Δεν μπορεί να σηκώσει ένα Ολυμπιακό ο οποίος δεν είναι στα καλά του. Για να φύγει ο Φορτούνης από τον Ολυμπιακό και να πάει να παίξει, να πούμε, στην Άρσεναλ και στη Λίβερπουλ και στην Ρεάλ Μαδρίτης, αυτό τον Ολυμπιακό ο οποίος σερνότανε και ήταν εκτός κλίματος, θα έπρεπε να γυρίσει και να πάρει την μπάλα, να γυρίσει 10 μέτρα πιο πίσω, να τη ζητήσει την μπάλα και να την κατεβάσει αυτός. Και να χωθεί αυτός και να πάει στο ένας με έναν αυτός και να δημιουργήσει καταστάσεις αυτός. Αντίθετα, αυτός χέστηκε πάνω του ποδοσφαιρικά και άφησε να κατεβάζει την μπάλα η τετράδα των αργών και όχι ιδιαίτερα τεχνητών ποδοσφαιριστών που ήταν από πίσω του. Δηλαδή, αριστερό στόπερ Ντακώστα, δεξί στόπερ Μποτία, Μιλιβόγεβιτς και Κασάμι αμυντικά χαφ. Δεν μπόρεσε δηλαδή σε καμιά των περιπτώσεων να βγάλει από εκεί ο Ολυμπιακός ιστορία. Την πηγαίναν την μπάλα στον Ερνάνη, την πηγαίναν στο Φουστέρ, για ανέβαινε ο μπακ και φορτώνανε. Φορτώνανε, φορτώνανε. Και όταν φορτώνανε, την περιοχή την πάταγαν ένα ή δύο άτομα. Αυτός ήταν σήμερα ο Ολυμπιακός. Αυτός ήταν σήμερα ο Ολυμπιακός.
και αυτή ήταν σήμερα η μέτρια η ΑΕΚ που του πήρε το κύπελο σχετικά εύκολα. Με ένα τερματοφύλακα ο οποίος δεν βγαίνει έξω από τη μικρή περιοχή των Ανέστη. Μεγάλο ρίσκο πήρε ο Μανολάς. Και επίσης με μια τριάδα μπροστά, τετράδα μπροστά, ένα Τζιμπούρ, ο οποίος στο μεγάλο χώρο έδειξε όταν βρέθηκαν 3-2 ότι είχε ταχύτητα, είχε έκρηξη και το τελείωμά του ήταν πολύ καλό. Ένας Μάνταλος που ούτε μύρισε ούτε βρώμησε, έκανε τον γκολ το πρώτο γιατί δεν πηδήξαν τα σέντερ μπακ. Ένας Μάνταλος ο οποίος το δυστύχημα για τους αεξίδες είναι ότι με αυτόν τον γκολ θα τον φάνε του χρόνου και στη μάπα. Σας λέω εγώ. Θα φάνε την παραμύθα ότι με τον Μάνταλο ναι εντάξει και τα λοιπά. Και κέρδισε ο Μάνταλος θέση στην εντεκάδα της ΑΕΚ για την επόμενη χρονιά με αυτόν τον γκολ. Δεν ακούμπησε την μπάλα ο Μάνταλος. Δεν ακούμπησε την μπάλα ο Μάνταλος σήμερα. Όπως δεν ακούμπησε την μπάλα σήμερα ο Φουρτούνης. Ο Φουρτούνης και ο Μάνταλος σήμερα δεν κάναν τίποτα και οι δύο. Και για τον Μάνταλο, ξέρετε την άποψή μου την ποδοσφαιρική. Ο Φουρτούνης απέδειξε σήμερα ότι ένα Ολυμπιακό. Τι είναι ο Φουρτούνης? Ο Ολυμπιακός είναι καλός, ο Ολυμπιακός είναι δυνατός, ο Ολυμπιακός πλευροκοπεί και ο Φουρτούνης φαίνεται. Δουλεύουν για το Φουρτούνη. Σήμερα που ο Ολυμπιακός ήταν κότα, ο Φουρτούνης ήταν κόκορας. Αλλά κόκορας κρασάτος, να πούμε, σερβιρισμένος στο πιάτο του Στέλιου του Μανολά. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.340. Δεν ξέρω αν έχουμε διάλειμμα και εσείς και μισή. Δεν έχουμε. Τώρα, για τους παοξίδες. Πανηγύρισαν τα γκολ της ΑΕΚ. Χάρηκαν τα γκολ της ΑΕΚ. Χάρηκαν το κύπελο της ΑΕΚ και μετά μόλις τελείωσε η απονομή τους έπιασε να πούμε μελαγχολία. Και γιατί τους έπιασε μελαγχολία? Γιατί φέτος ο Μελισσανίδης χωρίς να ξοδέψει σέντς διώχνει τον προπονητή, τον Μπογιέτ, παίρνει το κύπελο. Και ύστερα από πάνω τώρα δεν πρόκειται να κάνει τίποτα από μεταγραφές. Γιατί σου λέει αυτοί πήραν το κύπελο, στηρίζω. Τζιμπούρ, Μάνταλο, Αραβίδη, Βάργκας, τετράδα. Γιατί να αλλάξω, σου λέει. Έβαλε τον center for μετά στα τελευταία λεπτά. Άντε να πάρει κανένα στόπερ. Άντε να πάρει, ξέρω εγώ, κάναν κόφτη ακόμα εκεί να, με τον Κορδέρο, τον Γιώχανσον και τον Σιμόες να μπει και ένα ακόμα να πούμε τρίχες. Δεν πρόκειται να ξοδέψει να κάνει την μπούκα του χρόνου. Δεν πρόκειται. Λοιπόν, ο Μελισσανίδης λοιπόν δίνει στους παοξίδες σήμερα το ένασμα για κατάθλιψη. Εκεί που πανηγύριζαν τα γκολ της ΑΕΚ, οι παοξίδες, μετά την απονομή κυπέλου, πέσα σε βαθύτατη μελαγχολία. Βαθύτατη μελαγχολία. Δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή τους πιάνεις από τη μύτη και δεν ξέρουν να πρέπει να χαρούν ή να λυπηθούν. Η κούλα, όπως τη λένε, βγήκε δεύτερη στο πρωτάθλημα. Δεύτερη στο πρωτάθλημα. Σπάει το αίτητο του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα και παίρνει το κύπελο στον τελικό κυπέλου σαν ίσως προς ίσον. Στο κύπελο. Μετά από τη γάμα εθνική στη Β' και στην Α. Και ο άλλος περιμένει να φτιάξει ομάδα, να πάρει την ΕΠΟ, να πάρει προπονητή, να φτιάξει ξανά την ομάδα και ούτω καθεξής και ούτω καθεξής. Αυτά έχω να πω εγώ για το σημερινό τελικό κυπέλλο Ελλάδος, τον οποίο επηρεάστηκε ο Ολυμπιακός οπωσδήποτε, γιατί για να παίξει πάνω από ένα μήνα επίσημο παιχνίδι, τα σαφέστατα επηρεασμένος, και από την άλλη μεριά, έδειξε ότι δεν είναι πλέον το φόβητρο για του χρόνου. Δεν είναι το φόβητρο των μεγάλων παιχταράδων του Ολυμπιακού που, ας πούμε, ο Φουρτούνης ήρθε από την Κάιζερσλάουτερν Β' Εθνικής και έγινε ο ηγέτης και πρώτος σκόρερ του. Τρίχες. Ο Πουλίδο δεν ακούμπησε την μπάλα. Ο Ερνάνη πήρε πολλά ενασμέναν στα άλλα, τον έκοψε ο πολύ καλός Γκάλο, που ήταν πολύ καλός σήμερα ο Γκάλο. Πολύ καλός ο δεξιός μπακ της ΑΕΚ. Και από την άλλη μεριά έδειξε ότι δεν πάτησε περιοχή, σέντραρε, σέρβιρε. Αλλά σέρβιρε σε μια άδεια περιοχή, γιατί όταν για παράδειγμα ο Ερνάνη έπαιρνε τις λίγες φορές που πήρε τον Γκάλο στο ένας μέναν, σέντραρε και ήταν
μέσα ένα Πουλίδο, Φουστέρ ήταν απ' έξω και ένα Φορτούνι, δύο. Ούτε Μπακ Σαλίνο ήταν, ούτε Μιλόγεβιτς, ούτε Κασάμι, τίποτα. Άδεια η περιοχή. Σαν το κεφάλι του Φαλακρού ένα πράγμα. Άδεια η περιοχή. Στις γιώμες του Σαλίνο. Κάποια στιγμή μπαίνει και ο Μιλόγεβιτς στο 21ο λεπτό, κάνει μια πλευροκόπηση, τραβάει μια σέντρα. Πού πάτε, ρε, λέω, έτσι να βάλετε γκολ. Αθλειότατος Ολυμπιακός. Πολύ κακός Ολυμπιακός. Πάρα πολύ κακός Ολυμπιακός. Πιο πολύ κακός ήταν ο Ολυμπιακός παρά η ΑΕΚ καλή. Ήτανε ιδιαίτερα ο άξονας του, όλος του άξονας. Από τον Ντακώστα, τον Μποτία, τον Μιλιβόγεβιτς, τον Κασάμι, τον Φορτούνι και τον Πουλίδο, ήταν για μπουνιές. Ο Σαλίνο αμυντικά πολύ κακός. Πήγε να κάνει ο Φουστέρ, κάτι πήγε να κάνει ο Ερνάν και ο Μαζοακού. Αυτοί ήταν οι τέσσερις. Κάτι πήγαν να κάνουν αυτοί οι τέσσερις. Τα άκρα του Ολυμπιακού. Το κέντρο του Ολυμπιακού. Η στόπερ του Ολυμπιακού. Οι κόφτες του Ολυμπιακού. Και ο Φορτούνης ήταν για το. Να μην πω. Δεν το λέω. Τώρα, όσον αφορά τη διαιτησία, το είπαμε. Δεν δίνει ένα πέναλτι τον Ερνάνη πάνω στον Γκάλο και ένα πέναλτι στον Τζιμπούρ. Στον Τζιμπούρ, ο οποίος βγαίνει στη μακρινή του Βάρκας, αν θυμάμαι καλά, ανάμεσα στα στόπερ του Ολυμπιακού. Τα αργά στόπερ του Ολυμπιακού. Και τα αργά χαφ του Ολυμπιακού. Τα αργά χαφ του Ολυμπιακού. Αν είχε για παράδειγμα κάποια στιγμή και τον Αραβίδη πίσω από τον Τζιμπούρ σε 3-5-2 όταν βγήκε ο Μάνταλος, κάνε μια ωραία αλλαγή όταν βγήκε ο Μάνταλος, παίξανε αυτοί να πούμε με τρεις στόπερ, με Γκάλο Διντάκ δεξί και αριστερό μπακ, Άρθρο Κολοβέτσιο και Τζανετόπουλο τρίτο στόπερ, και βγήκε ο Μάνταλος. Εκεί ο Αραβίδης μπορούσε να κάνει το 2-0 σε κόντρα, αλλά έχει καταναλώσει πολλές δυνάμεις, ανέβηκε, κατέβηκε, μάρκαρε πάρα πολύ τον Μαζοακού, πάρα πολύ τον μπακ του Ολυμπιακού, και κατανάλωσε πάρα πολλές δυνάμεις. Εντάξει, κατανάλωσε, επαναλαμβάνω, πάρα πολλές δυνάμεις. Γύρισε πάρα πολύ πίσω, πολλά μέτρα, πήρε την μπάλα. Δεν έχει και το μεγάλο έτσι ταλέντο να μπαίνει μέσα με τρίπλες και τα λοιπά, αλλά έβγαλε ψυχούλα ο Αραβίδης, ο Αραβιδάκος. Έβγαλε μεγάλη ψυχούλα ο Αραβίδης. Με το 21 στο ζωγραφισμένο στο κεφάλι του. Original 21, να πούμε. Ωραία. Λοιπόν, να ανοίξουμε γραμμές. Να ακούσουμε το κλάμα των Παοξίδων, τη μελαγχολία των Παοξίδων, που λέγαν όλο τον χρόνο την ΑΕΚ κούλα. Κούλα! Καλέ, ποια ΑΕΚ κούλα, ποια κούλα, βρε, που να τη φτάσετε την κούλα. Ο άλλος δεν ξόδεψε φράγκο. Έχει κερδίσει και λεφτά από πάνω και σας έκανε ρόμπα η κούλα. Ρόμπα! Η κούλα. Του σπάει το αίτητο. Περιμένω εγώ να σπάσει ο ΠΑΟΚ το αίτητο. Τι αίτητο να σπάσει ο ΠΑΟΚ, ναι. Τι αίτητο να σπάσει ο ΠΑΟΚ. Περιμένω ο ΠΑΟΚ να τον αποκλείσει στο κύπελο, σε διπλό αγώνα. Πού να τον αποκλείσει, κλάμα της Αλεπούς. Και κλάμα η κυρία. Και δεν με έδωσε τον πέναλτι. Και αυτό και πέσαν χωρίς κόφτη. Χωρίς κάτσε, χωρίς γιόλι, τίποτα. 79.000 πάσες έκανε ο Ολυμπιακός. Και κάνανε 700 φάουλ στο κέντρο. Και είχανε Μακ μπροστά στις φόρμες, όχι όπως ήταν τώρα. Είχανε τον πιτσιρικά από την Κατερίνη, να πούμε, έξω δεξιά, και τον δεν θυμάμαι ποιος έβγαλε σεντερφόρ, και άλλη ήταν μια τετράδα, και παίξαν χωρίς καφ, και κλάμα, και δεν με έδωσε πέναλτι, και δεν κατεβαίνω, και αυτό, και θα κάνω και θα ράνω. Πήγε η ΑΕΚ, να πούμε, στο Μουλοχτό, του παίρνει, να πούμε, το κύπελο, και άντε γεια. Τράβα εσύ τώρα και πες ότι η ΑΕΚ είναι κούλα. Και εσύ είσαι ποιος, είσαι ο Χαράλαμπος, είσαι εσύ. Η κούλα, ρε. Ξαναπείτε ότι η ΑΕΚ είναι κούλα, ρε. Κούλα. Άκου εκεί, κούλα. Εσύ είσαι ο Χαράλαμπος. Η κούλα, λέει. Βάλε χαλί το Δημήτρη μου τη Βουγιουκλάκη. Χαλί. Ο οδηγός του Κυρσάβα. Περαστικά, ρε, οδηγέ του Κυρσάβα. Νίκος Εφοριακός. Άντε, μπράβο μας, πρίξαμε, λέει, με το Φορτούνι. Στα δύσκολα βάλανε το Τσόρι να καθαρίσει. Ωραίος. Βέβαια. Πάρτε τον παιχτάρα. Συγκρίνεται τώρα σε επίπεδο, σε ποιότητα, ο Τσόρι με το Φορτούνι. Πλάκα κάνουμε τώρα. Επόμενη γραμμή. Μάλλον πρώτη γραμμή. Ναι. Έλα, Κωστή. Καλώς τον. Έλα, καλημέρα, ρε, τι κάνεις. Χαίρεσαι, πανηγυρίζεις. Θα σου πω. Ναι. Καταρχήν θέλω να σου πω το εξής, ότι αύριο
θα γίνει μια συγκέντρωση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Κυρτσίκης, θα καλέσει όλους αυτούς που νομίζει ότι το στηρίζουν για να δούνε πόσα κουκιά έχουν. Μ' ακούς? Αύριο. Αύριο λοιπόν σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Ναι. Επειδή βλέπουν να χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια τους, άρον-άρον καλούν να δούνε πόσα κουκιά έχουν, να πούμε, πόσους ψήφους θα έχουν, να δούνε τι θα γίνει στις προερχόμενες εκλογές της ΕΠΟ, η Γενική Συνέλευση που θα γίνει δηλαδή τον άλλο μήνα κλπ. Κλπ. Καταρχήν να δώσω τα συλληπιτήριά μου στους Ολυμπιακούς. Αυτή η ομάδα λοιπόν απέδειξε για άλλη μια φορά ότι αν δεν υπάρχουν αρετόπουλοι, καλογερόπουλοι και σία όμικρον έψιλον, είναι μια ομάδα όπως όλες οι άλλες, ναι, χωρίς το σφύριγμα δηλαδή αυτονών. Είναι νομίζω μια ομάδα, ένα σύνολο όπως οι υπόλοιπες τέσσερις. Είναι κρίμα και άδικο λοιπόν που είναι 40 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ και από τις υπόλοιπες ομάδες 30 και ξέρω εγώ. Λοιπόν, και αποδείχθηκε ότι πλέον χάνουνε, έτσι το είπα και χθες αυτό το βράδυ, ότι θα το πάρει ο Μελισσανίδης στο κύπελο και ότι βλέπω, είπα και καλή επιτυχία την ΑΕΚ. Εγώ θέλω να κάνω μια ένσταση σε αυτούς τους αεξίδες που κράζαν τον Μελισσανίδη, δεν θέλω να πανηγυρίσουν τώρα, κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, γιατί αυτοί δεν έχουν δικαίωμα στο να πανηγυρίσουν τώρα. Γιατί δεν πιστέψανε στο Μελισσανίδη. Εγώ τους είπα ότι είναι δύο τόνους μάγκας αυτός ο άνθρωπος και θα τον κάνει τον Μαρινάκη να φύγει από το ποδόσφαιρο μαζί με τον Σαββίδη, τον Ιβάν Σαββίδη. Λοιπόν, νομίζω ότι η αρχή ξεκίνησε. Εμείς γιατί... αύριο τώρα τι να γράψουμε, ρε παιδιά, αύριο. Εγώ λέω ότι χωρίς Αρετόπουλο, Καλογερόπουλο είναι Ολυμπιακός. Δυστυχώς δεν είναι μεγάλη ομάδα όπως νομίζουν ότι είναι αυτή. Στον αγωνιστικό χώρο, λέω, έτσι. Ναι. Ναι, γιατί σαν σύλλογος είναι τεράστιος σύλλογος. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, τώρα κάποιοι οπαδοί του, κάποιοι Κουκουρούκου και κάποιοι άλλοι που νομίζουν ότι ήταν Μπαρτσελόνες, νομίζω ότι είδανε τη γύμνια της ομάδας τους. Λοιπόν, εγώ το αποτέλεσμα αυτό το περίμενα. Σήμερα δεν ξεπλάγει που λένε οι άλλοι. Το θεώρησα, πίστευα δηλαδή πολύ στη μαγιά της ΑΕΚ και του Μελισσανίδη ότι θα πάρει. Και μου φάνηκε ο Ολυμπιακός φοβισμένος μες στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, ένα τελικό σκυπέλου που έπρεπε να είναι γιορτή, δυστυχώς ήταν και κλεισμένο των θυρών. Αυτό είναι αποτέλεσμα αυτούς που έχουν τα πρωτεία στο... Ζηλεύεις λίγο. Καθόλου δεν ζηλεύω, φίλε. Ίσα-ίσα δικαιώνομαι σε αυτό ότι πλέον τα κόσια θα αλλάξουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο και νομίζω ότι θα δούμε καλύτερο ποδόσφαιρο στο μέλλον. Δεν θεωρώ, ας πούμε, τι να ζηλέψω δηλαδή. Ρωτάω, ρε παιδί μου, την κούλα τη ζηλεύεις, την κούλα. Όχι, καθόλου, θα σου πω κάτι. Εμένα δεν με απέκλεισε η κούλα που λες εσύ, με απέκλεισε ο δυνάστης του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή το κύπελο που παίρνει η ΑΕΚ, κατά κάποιο τρόπο, εγώ το δικαιωμούν. Κατάλαβες, δηλαδή με απέκλεισε ένας παπάς μέσα στην Τούμπα, με καθάρισε το παιχνίδι αυτό, δικαιώνεται ο Σαββίδης για ακόμα μια φορά, γιατί φάνηκε ποιος έχει την καλύτερη ομάδα. Την ΑΕΚ αυτή την κέρδισα πριν λίγες μέρες εγώ, έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, φάνηκε ποιος έχει καλύτερη ομάδα από αυτούς εδώ πέρα και αποδείχθηκε ότι άδικα αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ από το θεσμό του κυπέλου. Ζηλεύεις λίγο τώρα εσύ? Καθόλου δεν ζηλεύω, ίσα-ίσα συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Δεν ζηλεύω καθόλου. Το πρόβλημα λοιπόν το έχουν αυτοί και φάνηκε ότι με τον Κυρτσίκη να καλεί τις ενώσεις που πιστεύει ότι τους έχουν, τους καλεί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας για να δουν τι θα γίνει και ποιοι είναι μαζί του. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά θέλω να πω, τίποτα παραπάνω. Εγώ το είπα και χθες. Την ΑΕΚ την πίστευα. Πίστευα στο Μελισσανίδη και στην ΑΕΚ ότι θα πάρει το κύπελο. Κάποια στιγμή το είπα χθες και με κοροϊδέψανε κάποιοι εκεί πέρα. Δεν πειράζει. Ακόμα μια φορά δικαίωση. Λοιπόν, ξέρεις τι μου θυμίζεις? Για πες μου. Τον Γκιονάκη στον Αχόρταγο. Ας σου πω κάτι, ρε φίλε. Ξέρεις τι? Πήγε ο συγγενής του, έγινε υπουργός. Και αυτός πολύ χαίρομαι, Τόνι, πολύ χαίρομαι. Ακούς? Πολύ χαίρομαι, Τόνι, πάρα πολύ χαίρομαι. Αλλά κατά βάθος λυπότανε. Όχι, εμένα με δικαίωσε η ΑΕΚ στο εξής, ότι ο Ολυμπιακός αγωνιστικά δεν είναι μεγάλη ομάδα. Σε αυτό δικαιώθηκα εγώ, ρε φίλε. Σαν ΠΑΟΚ δηλαδή δικαιώθηκα σε αυτό το κομμάτι. Ότι το φοβούν το Μελισσανίδη, τον έπαιξε σωστά η διαιτησία, να μην σου πω ότι τον αδίκησε κιόλας. Και ότι πλέον δεν είναι μεγάλη ομάδα Ολυμπιακός στο χορτάρι. Δεν του δώσε πέναλτι του Μελισσανίδη. Βεβαίως δεν του δώσε πέναλτι. Εάν δεν έχει Αρετόπουλο, Καλογερόπουλο και τους Τιάφτες, δεν είναι μεγάλη ομάδα στο χορτό μέσα ο Ολυμπιακός. Δηλαδή έδειξε τη γύμνια του, ρε παιδί μου, Ολυμπιακός χωρίς αυτούς. Τα λέμε. Φάνε και η γύμνια του. Τα λέμε, Τζόρνταν. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Στέλιος, τι έχεις να πεις, ραπτό που λέμε, για τη δήλωση Μανολά που λέει ότι ο Μάντελος θα γίνει καλύτερος του Τσιάρτα? Εγώ αν ήμουν ο Τσιάρτας
θα έκανα μήνυση το Μανολά. Αλλά ο Μανολά σήμερα μπορεί να πει και δικαιότερα να πει ό,τι λακαμία θέλει. Πήρε κύπελο Ελλάδος σαν υπηρεσιακός προπονητής. Είναι ο τρίτος υπηρεσιακός προπονητής που παίρνει κύπελο Ελλάδος. Ποιοι είναι οι άλλοι δύο? Ως υπηρεσιακοί προπονητές πήραν κύπελο Ελλάδος. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.340. Άλλοι δύο είναι. Ή μάλλον άλλοι τρεις. Τρεις προπονητές επί επαγγελματικού ποδοσφαίρου πήραν κύπελο ως υπηρεσιακοί προπονητές. Για να δω. Έλα φίλε. Έλα καλημέρα. Καλώς τον. Καταρχήν κάνεις ένα μεγάλο λάθος. Ποιο είναι? Εγώ θα συμφωνήσω με τον Τζόντα σε πολλά. Θα διαφωνήσω εγώ σαν οπαδός του ΠΑΟΚ, δεν μπορώ να χαίρομαι με κανέναν άλλο. Και κάνεις ένα λάθος τώρα για αυτό που κάνεις και από το μεσημέρι. Πας να συγκρίνεις και να λες τώρα αυτή τη στιγμή άμα ζηλεύουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Δεν ζηλεύετε. Φαρμάκι είστε μέσα. Περίμενε. Γιατί το θέτεις όμως έτσι? Γιατί η κούλα και η μούλα και σας έκανε ρόμπα η κούλα. Περίμενε. Γιατί το θέτεις? Είναι λάθος αυτό που θέτεις. Γιατί βάζεις τώρα μια διατριβή. Ναι. Βάζεις μια κόντρα. Πάω να βγάλεις νούμερα τώρα και τηλέφωνα. Τι νούμερα? Όχι, δεν πάω να βγάλω τίποτα. Ρωτάω απλά. Με αυτό που κάνεις. Γιατί δεν λες άμα ζηλεύει ο ΑΕΞΙΣ που είναι στη 253η θέση στην Ευρώπη και δεν ξέρει σε ποια ακλήρωση θα πάει να παίξει Ευρώπη του χρόνου. Τι τον νοιάζει η Ευρώπη, γιατί ρε? Να μην ζηλεύει, ποια Ευρώπη να ζηλέψει, βρε ΑΕΞΙΣ, βρε Λιμοτάγαρο, σε πήρε κύπελο, σε πήρε το αίτητο και εσύ. Μαλώνεις με τον Πανιόνιο στα Facebook, βρε! Στα Facebook μαλώνεις με τον Πανιόνιο, βρε! Λοιπόν, κάνεις τα νούμερα σου τώρα. Εσύ τώρα πάνε να κάνεις τα νούμερα. Αλλά να σου πω κάτι. Άιντε ρε τώρα. Μιλάτε καλά. Δεν αβρίζετε. Επειδή σε ζορίζω τώρα βρίζεις. Έβρισε ο Γιάννης. Σέκοψε να πούμε στο πιτς φιτίλι. Τα νούμερά μου. Τα νούμερά σας και τα νούμερά σας. Εγώ τι νούμερα να κάνω? Να αύριο θα πούμε για το γιο του Σαββίδη ότι παντρεύεται. Τι έχει να πει ο ΠΑΟΚ αύριο? Τι έχει να πει? Ότι παίρνει προπονηταρά? Ότι παίρνει παιχταρά? Παντρεύεται ο Μίκι Μάους. Και σήμερα γάμος γίνεται και η νύφη και τι αυτό και ο Σαββίδης τι δώρο δαχτυλίδι θα δώσει. Αχλαμάρες να πούμε. Πάμε. Ζηλεύετε. Ζηλεύετε την κούλα. Κούλα και κούλα. Κούλα. Πάμε. Επόμενη γραμμή. Με το Μανολά. Λέγε φίλε. Κώστα. Ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Γεια σου Κώστα. Καλώς τον. Συμφωνώ και συνυπογράφω όσα είπε ο Τζόρνταν, αλλά ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση Κώστα, γιατί ξέρω ότι είσαι σπαθάτος. Εάν ο αγώνας γινόταν κανονικά πριν ένα μήνα, θα κέρδιζε η ΑΕΚ? Πιο δύσκολα θα ήταν για την ΑΕΚ τα πράγματα. Πιο δύσκολα θα ήταν για την ΑΕΚ. Λοιπόν, αυτά για τον Πασχάλη. Γιατί προηγουμένως πήρα τηλέφωνο και ο Πασχάλης δεν συμφωνεί. Εγώ είπα, εγώ είμαι ο πιο αντιολυμπιακός που υπάρχει. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Αλλά εάν γινόταν το παιχνίδι κανονικά, είναι αμφίβολο αν η ΑΕΚ θα έφερνε ούτε χ. Μετά, καλά ήταν αν. Και ο Πουλόπουλος έλεγε, αν κοίταξε, γυρίσεις αν. Κώστα, είπες προηγουμένως αυτό που είπες, έτσι? Το είπα, ναι. Το είπα, γιατί να μην το πω. Το είπες, έτσι. Φαρμάκι πιάνει παοξίδες μετά το τέλος. Φαρμάκι. Όχι, εγώ είμαι παοξής και στεναχωρέθηκα από το πήρε η ΑΕΚ. Στεναχωρέθηκε, είσαι Ολυμπιακός ήθελες εσύ? Όχι, δεν είμαι Ολυμπιακός. Όχι, Ολυμπιακός ήθελες να το πω. Έχω ιστορία εγώ με την ΑΕΚ. Αν έρθει καμιά φορά στην Κατερίνη θα στα πω καλά. Ναι. Έχω μεγάλη ιστορία εγώ με την ΑΕΚ. Κατάλαβες? Ό,τι πεις. Λοιπόν, αυτά για τον Πασχάλη, επειδή το είπες εσύ. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι πολύ καλός. Τέσσερις προπονητές. Τρεις Έλληνες και ένας ξένος. Ως υπηρεσιακοί πήραν κύπελο Ελλάδος. Από 79-80, πιο μπροστά δεν ξέρω. Μπράβο. Ευχαριστώ για την απάντηση μου. Και αν θέλεις κάνε ένα γκάλωπ. Ή αν γινόταν το παιχνίδι πριν ένα μήνα. Ή αν θα το έπαιρνε η ΑΕΚ. Και αυτό συνετέλεσε η κολεσιεργία του ΠΑΟΚ. Μπράβο. Να το πάρετε από μισό τότε. Άντε γεια. Κατάλαβες. Να το πάρετε από μισό. Να σας δώσει. Να σας δώσει, πώς το λένε το ένα που κρατάς Γιάννη, πώς το λένε αυτό το πράγμα? Το ένα το γκιούμι ρε που κρατάς εκεί. Να ξεβιδώσει ο πώς το λένε ο Μελισανίδης ένα γκιούμι. Και να σας δώσει εκεί στο Μακεδονία Παλάς. Να το βάλετε εκεί, πώς το λένε, εκεί που πλέει τα ποτήρια να πούμε. Η κυραφρόσο να πούμε, η οποία να με κάνει στην κουζίνα. Αφιέτα παιδόρε.
Πήρατε το κύπολο μαζί με την ΑΕΚ. Ώρες να μας πείτε ότι καλά που ήταν ο Σαββίδης και πήρε ΑΕΚ το κύπολο. Αν χαθείτε από εκεί πέρα, σαν χλαμάρες να πούμε. Έλα, φίλε, ναι. Μπορεί να ακούει αηδίες να πούμε. Έλα. Έλα, Ραδόπουλος. Έλα, φίλε. Έλα, ακούστε, εγώ μιλάω. Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχήν, αν σήμερα ψηφίσει ΑΕΚ το ΠΑΟΚ και έπαιρνε το κύπελο, τώρα θα ακούγαμε, έλα μωρέ, ποιο κύπελο τώρα, ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται με αυτό, σας το έδωσε, σας έκανε, σας έρανε. Ένα. Δεύτερον, ο ΠΑΟΚ έχει πάει περισσότερους τελικούς κυπέλου από την ΑΕΚ. Και τι έγινε. Να σου πω τι έγινε. Εάν η τελική κυπέλου γινόταν... Και εγώ όταν ήμουν μικρός πήγαινα στα περισσότερα μπάρ από τους φίλους μου. Αλλά πηδάγανε οι φίλοι μου. Τι μας λες μωρέ τώρα, πλάκα μας κάνεις. Θα με αφήσεις να μιλήσω τώρα. Τι να μιλήσεις μωρέ τώρα, τι να πεις. Ένα λεπτό. Άντε πες. Πήγα λες περισσότερους τελικούς. Δεν αφήσεις να μιλήσω. Η ΑΕΚ σήμερα έπαιξε στην έδρα της, ναι ή όχι. Στην έδρα της έπαιξε. Η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα ποια έδρα χρησιμοποιούσε, στο ΆΚΑ τα χρησιμοποιούσε. Και τι, μειονέκτημα είναι αυτό. Σε έκανα μια ερώτηση. Και εσύ στην Τούπα το πήρες με τον Άρη, δεν μετράει δηλαδή. Δεν με αφήνει να ολοκληρώσω, ρε Φίλιππ. Άσε να πει. Ολοκλήρωσε. Σιγά μη. Ζηλεύει την ΑΕΚ. Ναι. Σου επαναλαμβάνω. Αν και ο ΠΑΟΚ όλους τους τελικούς τους έπαιζε στο Καφταντζόγλου ή στην Τούμπα που σου παίζει η ΑΕΚ, θα έχει από την ΑΕΚ διπλάσια κύπελα. Αυτή είναι η αλήθεια. Μετά αν όμως δεν γίνεται δουλειά. Όχι μετά αν. Γιατί για να αλλάξουν την τελική να φύγουν από και άμα δεν ερχόταν ο Σαββίδης, θα έπεφτε γάμα εθνική. Ωραία. Αν πρόθεξε λίγο, η τελική είχαν αλλάξει. Γινόταν μια Αθήνα, μια Θεσσαλονίκη. Ωραία. Είχε σηκωθεί όλη η Βόρεια Ελλάδα τότε. Ωραία. Η ΑΕΚ έχει πάρει όλα τα κύπελα στην Αθήνα, στην πόλη της, στο κήπεδό της. Εάν ο ΠΑΟΚ έπαιζε τους τελικούς στο Καφταντζόγλιο ή στη Τούμπα, θα είχε 25 κύπελα τώρα. Α, θα. Πασόκι σου στα νιάτα σου. Θα. Ναι. Άστα πασόκι αυτά τα παραμύθια. Θα, Βρε κούλα. Βρε, τι βρίζετε, ρε. Ρε, τι βρίζεις, δεν πάει να βρίζεις, ρε. Ρε, η ψυχούλα σου πονάει, τι βρίζεις, ρε. Μετά, αν είχα κι εγώ πέω 40 πόντους, θα όταν ήμουν μικρός θα μεταΐζαν οι γριές. Τι μας λες τώρα μετά, ρε. Μετά, αν πήρε άκη το κύπελο και το αίτητο. Και εσύ μας λες, αν δεν ήταν ο ΠΑΟΚ δεν θα έπαιρνε ένα κύπελο. Πλάκα μας κάνετε, ρε τρολοκομεία. Θα μας βάλετε αύριο ότι παντρεύεται ο γιος του Σαββίδη και άλλοι θα παραγυρίζουν το κύπελο της ΑΕΚ. Μπαγλαμάδες να πούμε. Έλα, φίλε, ναι. 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 Γεια σου, φίλε. Γεια σου, φίλε. Ήθελα να πω για το ΜΑΤ σήμερα. ΑΕΚ Τζίση είμαι καταρχήν, από Θεσσαλονίκη είμαι και εγώ. Πολύ ωραίος. Καταρχήν από τη μία είχαμε τους γάβρους στο διαδίκτυο μόλις τελείωσε το μάτς, το κλάμα και όλα αυτά. Τώρα μπαίνω ακούω εδώ. Γιατί να κλάψουνε, δεν πατήσαν την μπάλα. Δεν πάτησαν μπάλα, όχι, όχι. Τι είναι, αυτοί και οι τέσσερις, ο Ντακώστα, ο Ποτίο, ο Μιλουγιώδης και ο Κασάμι. Άμα τους βάλεις, να περπατήσουν στο σέιξ σου, θα φωνάξει την πυροσβεστική να πούμε για να τους πάρει πίσω. Θα πάθουνε θλάση από το περπάτημα. Τι είναι αυτή. Έτσι. Λοιπόν. Εγώ το είπα από την αρχή, μόλις είδα την ΑΕΚ στη Μένη, λέω παιδιά, πάμε για άμυνα, τους περιμέναμε στο μισό γήπεδο. Και πολύ καλά έκανες, τι έκανες, βλακίες. Έβαλε μυαλό και ο Μανολάς, τι έβαλε, έβαλε τις Ρεάλ, δεν έβαλε ο Μανολάς, χαζός να είναι δηλαδή. Μα ρε φίλε, θα σου πω κάτι, αντικειμενικά πάντα έτσι, καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό ατομικά σαν παίκτες, δεν έχεις ρε φίλε. Έτσι. Έτσι, δεν έχεις. Οπότε... Έσβησε στο Μάνταλο, έσβησε στο Μάνταλο με το Σιμόες, το Φορτούνι. Το Φορτούνι τον έσβησες. Τον καθάρισες σαν αυγό. Ωραία. Και παίζεις μετά. Το μόνο άμυνα. Πρόβλημα που είχες λίγο, αν θα σου φεύγει ο Ερνάνη. Ήταν ο Γκάλο όμως φανταστικός. Και όσες φορές ο Ερνάνη έφυγε 2-3 φορές, έκανε σέντρες, δεν έκλεισε μέσα. Και αυτοί δεν γεμίσαν την περιοχή. Βοήθησε και ο Αραβίδης όμως. Το σύστημα ήταν να γυρνάνε δηλαδή και τα χαφ. Καταλαβες. Ο Αραβίδης αμυντικά ο Αραβίδης. Δεν φάνηκε επιθετικά, δεν φάνηκε. Αμυντικά όμως έκανε μεγάλο χαμαλίκι. Ναι, ήταν ψυχή μεγάλη. Μεγάλο χαμαλίκι. Ξέρεις τι, είναι παίκτης που παίζει με ψυχή ο Αραβίδης, φίλε. Τώρα, από εκεί και πέρα, παίζεις αμυντικά, σου βγαίνει η φάση, γιατί σου βγαίνει, έπαιζες, κυνηγούσες τη μία τη φάση, την τελειώνεις με το Μάνταλο, παίρνεις προβάδισμα, πας στα αποδυτήρια. Εγώ πριν βγούμε λέω, τώρα θα μας φάξουνε, τελείωσε. Δόξα τω Θεώ δεν μας φάξανε. Πέρα από το πέναλτι, ας πούμε, που δεν δόθηκε. Ήπιανε πέναλτι αυτό και αποβολή. Ναι, βέβαια. Εννοείται. Από εκεί και πέρα είμαι ευτυχισμένος. Πήρα κύπελο.
από εκεί και πέρα το κούλα και όλα αυτά που ακούγονται, εντάξει, χαλαρώστε λίγο θα πω. Αν ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, ας έφτανε να παίξει και στον ημιτελικό κάτω με τον Ολυμπιακό και ας κατέβαινε μετά και στο τελικό του κυπέλου να το πάρει να τελειώνουμε. Εμείς σταματήσαμε και τον Ολυμπιακό και στο πρωτάθλημα, είχε το αίτητο όπως επισήμανες και προηγουμένως, και ξεκολλήστε λίγο οι ΠΑΟΚΙΔΕΣ από τη μιζερή για την κλάψα σας και κοιτάξτε να δείτε τι έχετε να κάνετε. Πάντως, μετά το κύπελο, δεν πρέπει τα αντανακλαστικά σας να είναι παιδιά, εντάξει, τώρα πάμε έτσι του χρόνου. Θα απαιτήσετε μεταγραφή τώρα, είναι. Εννοείται, εννοείται αυτό. Γιατί ο original πάλι παρά μου κάνει νερά, να πούμε. Ναι, ισχύει αυτό που λες και ξενερώνω κι εγώ ήδη. Και έχουμε μόνο Γιώχανσον Σιμόες, ας πούμε, παράδειγμα που κρατάμε ρε φίλε ένα κορμό, ξέρω εγώ, και λέμε εντάξει. Και ο Κορδέρο βγαίνει σαν τρίτος, αν τι αλλαγή. Όχι, θέλει εκεί ενίσχυση. Κορδέρο είναι άστο, έχει τελειώσει ο Κορδέρο και τραυματισμούς είχε πολλούς και δεν μπορεί το παλικάρι. Δεν μπορεί. Σαν τον Μπρέζεβιτς το καταντήσαμε. Έτσι. Να μ' άρεσε η αλλαγή του Μπακάκη στο 58. Ναι. Τον έβαλε δεξιά με τον Γκάλο. Πέρασε τον Αραβίδη πάνω στο Σαλίνο που έχει πρόβλημα. Ο Σαλίνο τον είδε. Και ωραία η τρίτη αλλαγή, η στόπερ, ο Τζανετόπουλος πάνω στο Νικολοβέτσιο και στον Άρθο. 5-3-2. Πολύ ωραίο ο Μανώλης. Ήτανε πολύ καλές κλειδιά ήταν οι κινήσεις αυτές, ιδίως με τον Βάργκας, ο οποίος πέρα από την assist του γκολ δεν φάνηκε. Ούτε δεν ο Μάνταλος. Όχι, καλά ο Μάνταλος ήταν σε άλλο παιχνίδι, ήταν το μυαλό του αλλού ήταν. Απλά εντάξει, δεν ήταν έτοιμος για τον τελικό, έβαλε τον γκολάκι, cool. Μέχρι εκεί ωραίος. Από εκεί και πέρα του χρόνου περιμένω πολλά πράγματα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Συγχαρητήρια και ξύδι στους ζηλιάριδες. Πόσο μέτρησες. Πόσο. Εντάξει. Ωραία. Καλημέρα. Μπράβο. Ωραία. Έλα φίλε. Έλα Κώστα, εγώ είμαι. Μάλιστα κύριε. Έλα. Ο Φορτούζη είμαι. Εγώ που είμαι από την Αθήνα. Ναι. Εγώ να ξέρεις. Είμαι φίλαθλος της ΑΕΚ και συμπαθώ και πολύ τον Ηρακλή. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσω για την ΑΕΚ που πήρε το κύπελο. Μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο και άρχισα να ακούω τους παοκτζίδες που κλαίγανε. Βγήκε ένας ψεύτης πριν λίγο παοκτζής που σέβρισε κιόλας. Τόσο ωραία αντιπαράθεση ξέρει να κάνει. Και είπε ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάει περισσότερους τελικούς από την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει πάει 17 τελικούς και έχει πάει 22. Ξέρεις τι είναι να παίζει ο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Και έχει πάρει τους 4. Και με ό,τι αποτέλεσμα έρθει να κλαις. Αφού έτσι είναι η νοοτροπία του. Έχω πάρει τους 15 από τους 22 και από τους 17 έχει πάρει τους 4 τελικούς. Και βγαίνει αυτός και με λέει κούλα που μάζεψα στη Β' Εθνική 70.000 που τους πάσα χωρίς budget το αίτητο και του πήρα το κύπελο με 50 ρίσια διετησία. Που ναι μεν ο Ολυμπιακός έχει καλύτερη ομάδα σαν παίχτης, αλλά σε δύο μάτς με 50 ρίσια διετησία τον πήρα και τα δύο. Πες μου έχω άδικο ή δεν έχω. Όχι. Τι άδικο να έχεις. Έτσι δεν είναι. Αυτός τι του πήρε. Μέσα στην Τούμπα του τον έκανε ένα 2 και κλαίει για ένα πέναλτι που θα τον ισοβάριζε στο 93. Και βγαίνει και μου λέει αυτή η ομάδα της γειτονιάς να πούμε. Που, άμα, και που είναι μόνος του από τη Λάρισα και πάνω είναι μόνος του. Άμα εξαιρέσει τον Ηρακλή που τον έχουν σφάξει, με την προπαγάνδα του Μπούζου και τα λοιπά είναι μόνοι τους και δεν έχουν κάνει τίποτα. Δηλαδή άμα ήταν στο Βορρά δεν θα υπήρχε ο ΠΑΟΚ. Θα υπήρχε. Πλάκα μου κάνει τώρα. Ναι, αλλά αν υπήρχε ο ΠΑΟΚ. Γεμίζει μια φορά το χρόνο 25.000 και χαίρεται στην Τούμπα και εγώ είχα 30.000 με τον Πλαδανιά και σε άλλα 5 μάτς φέτος. Με ομάδες ανύπαρκτες και θα βγει αυτός τώρα και θα με πει κουλά. Τι θα με πει κουλά, όπου τον έχω βρει, τον έχω του ρίχνω σφαλιάρες. Έχει να με κερδίσει να πούμε στην Αθήνα 150 χρόνια. Και μιλάει η ομάδα της γειτονιάς. Άντε τώρα, τι να πεις τώρα. Έτσι στην Αϊκάρα, τα ίδια εύχομαι για τον Ηρακλή αύριο να βρούμε μια άκρη. Και αυτές οι ομάδες της γειτονιάς, τύπου πάω Κάρης, πάει, αφανίστηκαν, δεν θα ξαναυπάρχουν. Άντε τα λέμε να μην τύχει κανένας άλλος. Τέσσερις προπονητές πήρανε κύπελο επί επαγγελματικού πρωταθλήματος ως υπηρεσιακοί. Ποιοι ήταν, ποιες χρονιές και ποιες ήταν οι ομάδες τους. Καλημέρα, πάμε στις γραμμές. Έλα, φίλε. Έλα, Κυπουλούχος. Έλα, ναι. Τι κάνεις, καλησπέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, μετά από ξανά από 5 χρόνια, ξανά Κυπουλούχος και με απουσία, ας πούμε, Β' και Γ'. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό εδώ το έκτρωμα, ας πούμε, που παρουσιάζουν, ας πούμε, οι φίλοι του ΠΑΟΚ στα ραδιόφωνα, φταίνεις κι εσείς όμως. Και δεν μιλάω για σένα, μιλάω για κάποιους άλλους. Τι φταίνε. Κάποιους άλλους που παίζουν διευθυντές, που περνάνε πούμε, τα μηνύματα αυτά, ότι ξέρεις, πούμε, ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα. Λοιπόν, θα μάθουμε, πούμε, τώρα, θα μάθουμε γράμματα ποδοσφαιρικά. Μεγάλη ομάδα είναι αυτή που έχει πρωταθλήματα, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Αυτή που έχει κύπελα, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Λοιπόν, αυτοί που έχουν παίξει Champions League, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Λοιπόν,
Αυτές είναι οι μεγάλες. Που έχουν φτάσει στα 8, έχουν κάνει. Έχουν κουνήσει την εντόνια. Λοιπόν, κύριε του ΠΑΟΚ, να μάθετε γράμματα, ας πούμε. Αυτές λέγονται οι μεγάλες ομάδες. Λοιπόν, η ποδοσφαιρική, ας πούμε, γραμματική αυτό λέει. Μεγάλες ομάδες λέγονται αυτές που έχουν πρωταθλήματα, κύπελα, λοιπόν, UEFA, ας πούμε, μεγάλες παρουσίες και Champions League με σεντόνια, ας πούμε. Συμφωνείς, Κωστάκη μου? Τι είδες σήμερα? Εγώ, Κωστά μου, πραγματικά το φοβόμενο μας. Ναι. Το φοβόμενο γιατί, ας πούμε, βλέποντας την ΑΕΚ, εγώ δεν το είδα το παιχνίδι γιατί ήμουν εκτός και δεν είχες με... Τι είδες το μάτς αυτό, ρε? Και λέω, πώς, δηλαδή, εγώ το είδα σήμερα αυτό. Με τον ΠΑΟΚ δεν είναι, ας πούμε. Και απορώ, γιατί είδα, ας πούμε, από το 70 και μετά τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, που το έχεις επανάληψη. Και λέω εγώ, πώς χάσαμε από αυτό τον ΠΑΟΚ? Ποιος ΠΑΟΚ, ρε παιδιά, τώρα? Ποιος ΠΑΟΚ, ρε? Και πραγματικά, ας πούμε, απορώ, δηλαδή, βλέποντας τη σημερινή ΑΕΚ, πώς έχασε από τον ΠΑΟΚ. Τα λέμε. Έγινε. Πού είναι, ρε, η ομαδάρα του Ολυμπιακού με 50-50 διαιτησία? Αυτές είναι ήδη δεν επενδύσεις τους. Την Ψόφια, την ΑΕΚ δεν μπορούν να κερδίσουν. Πάντα το καλύψουν επικοινωνιακά με τον Κυρσάβα κλασικά. Ένα σε παραδέχομαι για αυτά που έλεγες για το Φορτούνι. 800. Εσύ καλά περίμενες 20 Μαΐου να κάνεις ανάλυση στον Ολυμπιακό με 40 μέρες απραξίας, λέει ο Γαύρος 634. Σαν να έπαιζε πρώτο φιλικό προετοιμασίας ήταν. Ο Σίλβα το χάσε το μάτς, ο 634. Σαν σήμερα το 8 ο Θρύλος πήρε το κύπελο στο Καφτατζόγλιο και εσύ έκανες την καλύτερη εκπομπή με τον Μπουγάτσα, ο 633. Χρόνια πολλά στον Γιώργο που γίνεται 31 σήμερα και σε ακούει κάθε μέρα. Χρόνια πολλά του. Η ΑΕΚ μπαίνει κατευθείαν στους ομίλους του Europa, έχει σίγουρα 5 εμμύρια, παίρνει 4 ενδεκατά του και απλά νυχτοφύλακας στη Βεργίνα. Καλημέρα στον επόμενο. Καλημέρα σας, κύριε Αδόπουλε. Καλημέρα σας, κύριε. Να κάνουμε λίγο μια ανάλυση του σημερινού παιχνιδιού, κύριε Αδόπουλε. Να κάνουμε, γιατί να μην κάνουμε? Το έχουμε δει από την αρχή, κύριε Αδόπουλε, μέχρι το τέλος. Μέχρι και τσάπωνα μέσα ήταν. Ευελπιστούμε κι εμείς κάποτε σε ομάδα της ΓΑΜΑ Εθνική, διαδοχικά να φτάσουμε να πάρουμε κι εμείς ένα κύπελο. Όνειρο είναι, δεν πρέπει να κάνουμε όνειρο στη ζωή? Να κάνετε, γιατί να μην κάνετε? Α, μπράβο. Λοιπόν, το μάτσο αυτό το έχει χάσει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Λοιπόν, δεν υπάρχει ΑΕΚ τώρα πια, ΑΕΚ παιδιά, να ηρεμήσουμε λίγο. Διπλή ζώνη άμυνας, με ένα ψηλό πρες, από το πρώτο δεκάλεπτο και μετά, με αντεπιθέσεις. Του βγήκαν δύο φορές οι αντεπιθέσεις, έκανε δύο γκολ. 65-35 στο πρώτο ημίχρονο κατοχή μπάλας ο Ολυμπιακός. Μια ανούσια κατοχή. Πού πας με εκείνον τον αριστερό πόδαρο, τον Αλβανό, τον Κασάμι που δεν μπορεί με το δεξί να δώσει μια παλιά, και με εκείνον τον Ερνάνη, να πούμε, που το σταματούσε τώρα εκείνο το δεξί μπακ που έχει ΑΕΚ. Ποιο δεξί μπακ τον έχεις δει πως έδιωχνε την μπάλα εκείνον τον παίχτη της ΑΕΚ? Καλός ήταν σήμερα ο Γκάλο. Καλός ήταν ο Γκάλο, γιατί από εκεί δεν είχε ποδοσφαιριστή, ρε Κώστα. Όσες φορές έκανε ανεβάσματα, ειδικά μέχρι το 23 περίπου, που υπάρχει μια φάση πέναλτι που δεν τη λέει κανένα σας. Ποιος? Υπέρ του Ολυμπιακού. Το είπα εγώ. Να, μπράβο. Το είπα. Από ένα πέναλτι είπα, δεν δώσαν στις ομάδες. Είναι καθαρή φάση πέναλτι, όχι από ένα. Ένα είναι μόνο το πέναλτι. Δεν υπάρχει. Του Τζιμπούρ δεν είναι, υπάρχει, φίλε. Του Τζιμπούρ δεν υπάρχει πέναλτι. Αυτός μπρόχνει, ρε Σιδόδωρε. Δεν μπρόχνει τίποτα. Η φάση είναι πεντακάθαρη. Τον πάει με το σώμα και τον βγάζει από τη γραμμή του. Δεν υπάρχει τίποτα. Ενώ οι άλλοι. Η φάση είναι πονηρή στο σπίτι. Το σπρώχνει με το αριστερό χέρι, μην το λες. Δεν σπρώχνει τίποτα με το αριστερό χέρι. Άντε τον προλαβαίνει και ούτε καν τα πόδια δεν του βάζει να τον κόψει. Λοιπόν, μόνος του πέφτει ο άλλος. Παραμυθατής, ο Τσιμπούρο παραμυθατής, πέφτει μόνος του. Ενώ η πρώτη φάση υπέρ του Ολυμπιακού είναι έξυπνη, το κάνει πολύ έξυπνα ο αμυντικός, ο Διντάκ, πώς λέγεται αυτός. Ναι. Κόβοντας την μπάλα εκεί, ενώ είναι πεσμένος και ενώ προσπαθεί ο Ερνάνη πεσμένος να σηκωθεί για να κυνηγήσει τη φάση, με το δεξί χέρι του πιάνει το αριστερό πόδι και το πετάει κάτω. Αλλά είναι σε τέτοιο σημείο που ο διαιτητής δεν το βλέπει. Δεν φταίει δηλαδή ο Σιδηρόπουλος. Αν κάποιος πρέπει να πάρει την ευθύνη εκεί να το δώσει, είναι ο επόπτης περιοχής και ο επόπτης γραμμής. Αλλά δεν το βλέπουν και αυτοί. Γιατί η φάση γίνεται πολύ γρήγορα. Φυσικά είναι οριακό το σημείο, γιατί αν εκεί φάει και την κόκκινη κάρτα ο άλλος, έτσι, και είναι ένα 0 με 10 παίκτες, αλλάζει όλο το παιχνίδι. Καταρχάς ο τύπος είχε χάσει το μάτι, διότι δεν είχε μέσα ούτε ένα μεγάλο παίκτη, αυτόν που έπαιζε και στην Ίντερ, πώς το λένε τον Αργεντίνο, δεν θυμάμαι, το ξυρισμένο το κεφάλι, πώς το λένε αυτόν τον παιχταρά που έπαιζε και εκεί, και τον είχε στον πάγκο. Δεν είχε Τζόρι Ντομίνγκες που φάνηκε η μεγάλη του
το τι παίχτης είναι σε εκείνη τη φάση με το 1-2 με το Φορτούνι. Ποιος Φορτούνι ρε παιδιά, αυτός πετούσε την μπάλα στο αράουτ, τον είδες τι έκανε τρεις φορές. Πέταξε την μπάλα στο αράουτ, πήγε να κάνει πάσα από τη μία μεριά στην άλλη και την μπάλα την έστειλε έξω στο γήπεδο. Πέταξε στην κερκίδα. Αυτόν τον έχουν αυτοί για μεγάλο παίχτη. Θέλω να πάει στην Arsenal. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι ο τραυματίας, που όπως έλεγε ο Αξής ότι ήταν σε άλλο γήπεδο, ο τραυματίας που βάζει το πρώτο κότσακ, πώς το λένε, ο άσχημος, ο ωραίος ο άντρας, πώς το λένε. Ο Μάνταλος. Ο Μάνταλος ήταν πολύ καλύτερος από το Φορτούνι σήμερα. Ο κακός Μάνταλος. Ο κακός Μάνταλος ήταν πολύ καλύτερος από το Φορτούνι σήμερα. Ένα ποδοσφαιριστή είχε ο Ολυμπιακός μέχρι το 70 περίπου που έπαιξε μπάλα και ήταν και άτυχος στο μποκάρι. Το Μαζωακού, ο οποίος είναι... Είπα για τα άκρα του Ολυμπιακού ότι ήταν μόνο καλά. Εκπληκτικό αριστερό μπακ. Ο παίχτης έπαιζε μόνος του σήμερα. Δεν υπήρχε κάποιος να τον βοηθήσει. Η αμυντική γραμμή δε του Ολυμπιακού ήταν... Πεναγοδρομούσαμε. 5 πηγαίνανε πάνω, 3 αριστερά, 4 δεξιά. Τα δύο center back ήταν ο ένας δεν έφυγε τον άλλο. Μία κάρτα θα πω που έπρεπε να δοθεί, εσκεμμένη και να γίνει κόκκινη, είναι το χτύπημα του, όχι στα δόντια που χτυπάει τον Αραβίδη προς το τέλος, στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, πριν το 51, πριν το Κολτσάκ το δεύτερο, πώς το λένε αυτόν που παίζει πίσω center back, όχι τον Ποτία, τον άλλο που έχει ο Ολυμπιακός. Τον Ντακώστα. Τον Ντακώστα, ο οποίος πάει επιδεικτικά με την αγωνιά και χτυπάει τον παίχτη της ΑΕΚ στο πίσω μέρος του κεφαλιού και δεν δίνει τίποτα. Το πνίγει. Δηλαδή είναι καθαρή κοκκινή κάρτα εκεί. Το πνίγει. Πιστεύω ότι σήμερα όντως ο Σίλβα έχασε το παιχνίδι. Τώρα, είχε λόγο να παίξει έτσι ο Ολυμπιακός. Ενώ είναι και ένα μήνα απουσία. Είναι αυτό που έχω πει εδώ και πολύ καιρό. Ότι ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα, η ΑΕΚ το κύπελο και ο Παναθηναϊκός θα πάρει τη δεύτερη θέση και θα τερματίσει δηλαδή πρώτος στα play-off. Και κάποιος εδώ που βάζει να πούμε σε ένα κουρβανά λεφτά τα ρίχνει, αλλά είναι άδεια, φεύγουν όλα από κάτω από το πηγάρι. Γιατί δεν μπορείς φίλε να έχεις βάλει 70 εκατομμύρια ευρώ, να είσαι μόνος σου στην πόλη. Ο Ηρακλής δεν υπάρχει, παρόλο που στενίχθηκε και σε πήρε ισοπαλία. Οικονομικά δεν υφίσταται η ομάδα, έχει σοβαρά προβλήματα. Εμείς είμαστε ένα δικό μας κόσμο, μαλώνουμε με τους εαυτούς μας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και εσύ να μην μπορείς να πας σε ένα τελικό να πάρεις ένα κύπελο. Με τόσα λεφτά. Κάτι άλλο συμβαίνει εδώ, Κωστάκη μου. Έσπασε από ό,τι ξέρω και οι πολλές οι αγάπες σπάσανε. Και με τον κύριο Αλαφούζο. Σπάσανε και με τον κύριο Μελισανίδη κάποια πράγματα. Και έκανε και μία δήλωση. Ότι του χρόνου, αν η εγκληματική οργάνωση και όσοι είναι υπέτοι για την κακό ποδόσφαιρο δεν καταδικαστούν, δεν θα κατέβει. Δεν λέει το κύριε Ραμπτομπλε. Όταν μια ομάδα δεν κατεβαίνει να αγωνιστεί καθόλου στο πρωτάθλημα, τι συνέπειες έχει κανονικά. Πέφτει κατηγορία. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, η δήλωση του κυρίου Σαββατοπούλου έχει βαρύτητα. Διότι μια δήλωση που έκανε ότι εγώ δεν θα κατεβάσω την ομάδα του Ολυμπιακού, ο κύριος Σαββίδης φορούσε παντελόνια, την τήρησε και δεν πήγε η ομάδα. Αν αυτή η κλιματική οργάνωση υπό τις έμενες του ποδοσφαίρου με τα Κοριόπολης και με τα δέσεις μαζεύεται, δεν καταδικαστεί. Εγώ κάνω μια πρόβλεψη, θα κρατήσει ο κύριος Σαββίδης αυτό ότι δεν θα κατέβει του χρόνου ο ΠΑΟΚ, δεν θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα. Προσέξτε τι μου λέτε, πέφτει η κατηγορία, έτσι. Προσέξτε τι μου λέτε, είναι βαρύ αυτό που λέτε, πέφτει η κατηγορία. Έκλεισες, φιλιά, για χαρά. Στην κατηγορία δηλαδή. Για χαρά. Ωραίος. Ραπ, δεν έγινε απόψε ρεζίλ ο Ολυμπιακός που έχασε από την οφόδη στη ΑΕΚ. Απόψε θα είναι πικραμένοι οι γάβροι που τους νίξει η ΑΕΚ με τόσο μικρό μπάτζετ. Καλά, γάβρος, ρε παιδιά. Μόλις είπες ότι ο Ολυμπιακός επηρεάστηκε από την αδράνεια πρώτος μήνα, μου ήρθε αυτόματα στο μυαλό ο τελικός του Άρη του Καφτατζόγλιο. Άρη ύπνε Μπάγκεβιτς, σε πήρε το Σόβρακο Σεγκούρας. Άρα σήμερα κλαίνουν και οι Αριανοί και Παοξίδες και γάβροι. Ναι, με τους παίκτες του Κόντι να μην ακουμπάνε την μπάλα σε εκείνο το τελικό. Γιατί ο Μπάγεβιτς τον είχε στη σέντρα τον Κόντι. Αυτό το σωματείο το έντιμο ο Άρης. Η ομάδα του Άρεός μας. Με ένα μόνο Έλληνα παίκτη στην 18, τι ψυχή να βγάλει μέσα στο γήπεδο ο Ολυμπιακός, λέει ο 560. Κωστή, τώρα αυτό έκανε καλό στον Ολυμπιακό. Γιατί θα ζητήσουμε μεταγραφές στο κακό στην ΑΕΚ. Έκανε πάλι τζάμπα, θα τη βγάλει ο Δημήτρης. Ο Ρώσος μας έκανε, ναι. Ο Τζάμπας ο Μαρινάκης να βάλει λεφτά να φτιάξει ομάδα να κερδίσει με διαιτησία 50-50. Εκάρα,
από την κυτρινόμαυρη Καλαμάτα. Λοιπόν, και η γιαγιά μου λέει: αν είχε μπαλάκι, θα ήταν παππού μετά του Παοξίδων. Καλησπέρα, λέει. Κλείστε τον Παοξί μετά, αν και τα αν. Εντάξει, Άκη, με ομάδα δεν έχω. Καλύτερη από τον Γαύρο, αλλά αέλαιος με τον Παοξί. Η ΑΕΚ πήρε το κύπελλο επειδή είναι ΑΕΚ. Για τίποτα άλλο. Πήραμε μια χαρά κανονικά εκτός από εμάς. Έπρεπε να χαίρεται τη μισή Ελλάδα που δεν είναι Ολυμπιακός. Πόσους τίτλους πήρες, ρε Παοξί, έλεος. Δες λίγο ιστορία για τελικούς, αμόρφωτε. Ο 162 αεξής τι λέει στον Παοξί. Καλημέρα. Έλα, ρε Κώστα, καλημέρα. Τι έγινε, Ζενγκούρα. Λοιπόν, έγινε, έχω βάλει ένα αυτό και δεν υπάρχει κανένας να απαντήσει. Οι τέσσερις προπονητές υπηρεσιακοί μου πήραν κύπελο. Κανένας δεν απάντησε. Κανένας. Έλα, μ' ακούς. Σ' ακούω, ναι. Στάπα το μεσημέρι ότι θα βγουν, θα βγουν κάποιοι από τον Τζόρνταν και θα λένε ότι έχουν κομματάκι από το κύπελο. Ναι, ρε φίλε. Στάπα. Αυτό Στάπα. Το καραγκιοσλίκι είναι μεγάλο καραγκιοσλίκι. Παραδέχεσαι. Αυτό είναι μεγάλο καραγκιοσλίκι και είναι το κομπλεξισμός είναι της πόλης μας. Στόπα. Ότι όταν να πάτε να πανηγυρίσετε μαζί με τους αεξίδες κάτω στην Ομόνια, ρε. Άμα είναι έτσι, δεν τρέπεστε λίγο. Πλάκα πέρα κάνετε. Πέρα από το Σεγκούρα των υπηρεσιακών, να σου πω άλλον έναν. Πες άλλο έναν. Ο κύριος Χρήστος Εμβολιάδης. Μπράβο. Άλλοι δύο είναι. Το 98 Πανιόνιος Παναθηναϊκός 1-0. Ο Μανολάς είναι ο τρίτος. Ο Μανολάς είναι ο τρίτος. Ο Σεγκούρα είπαμε. Ψάχνουμε τον τέταρτο που μου διαφεύγει. Ναι. Ο τέταρτος είναι δύσκολος. Μήπως ήταν όταν η ΑΕΚ το πήρε με τον Ιωνικό, δεν θυμάμαι ποιον είχε στον πάγκο. Με τον Απόλλωνα ποιον ήταν, το 3-0. Ποιο ήταν, λέει. Η ΑΕΚ είχε πάρει τον Απόλλωνα, νομίζω, 3-0 σε ένα τελικό. Όχι, με κανονικό προπονητή ήταν. Με κανονικό προπονητή, ναι. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων. Μια κουβέντα μόνο για την ΑΕΚ. Ας τους γίνει το σημερινό μάθημα με την έννοια να μην την πατήσουν όπως ο Παναθηναϊκός μετά το 0-3 στο Καραϊσκάκι. Που ζούσε με αυτό το πράγμα και διαλύθηκε. Ναι. Μ' ακούς? Πολύ καθαρά. Ωραία. Από εκεί και πέρα πάμε στη δικιά μου την ομάδα. Είναι ακριβώς όπως το είπε ένα μήνυμα πιο πριν. Τώρα ο Χοντρός, αν μείνει, πρέπει να ρίξει λεφτά. Έλα. Χάθηκες. Ο Χοντρός πρέπει να ρίξει λεφτά. Ωραίος. Καλημέρα. Έπεσες. Καλημέρα. Έπεσες. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσείς. Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαι καινούριος ακροατής του σταθμού σου. Κάνει 2-3 μήνες τελευταία. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Τζόρνταν που εχθές που άκουγα την ακουμπή έλεγε και έχει μέρες που έλεγε και ειδικά εχθές ήταν σίγουρος για την επιτυχία της ΑΕΚ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Είναι γατώνη ο συνεργάτης σου. Τι θα είναι. Γατώνη είναι. Να τον προσέχεις. Τον προσέχω. Ακόμα και χθες το βράδυ ήτανε κατηγορηματικός. Εντάξει. Το πυθαγόριο θεώρημα δεν μας είπε καλά, βέβαια. Όχι, το είπε σωστά. Το είπε σωστά αυτό. Δεν θα αναλύσω τώρα από τηλεφώνου. Αυτό το είπε σωστά. Λοιπόν, ήθελα κάτι να πω για τον ΠΑΟΚ. Μπορώ. Ό,τι γουστάρεις. Αυτό που λέγατε χθες. Και δεν μπορούσα να πάρω τηλέφωνο. Ό,τι γουστάρεις, πες το. Θέλω να πω για τον Γκαρσία κάτι, το οποίο ίσως γελάσουν κάποιοι, αλλά εγώ θα το πω. Το θέλω αυτόν τον άνθρωπο στον ΠΑΟΚ, στον καινούριο ΠΑΟΚ, που πιστεύω ότι θα γίνουν οι αναμενόμενες μεταγραφές, γιατί αυτό το παλικάρι πρέπει να πάρει μια θέση τεχνικού διευθυντή στην ομάδα. Γιατί θα αναζητάει τα λεντάκια από τις χώρες της Νότιας Αμερικής. Αυτό πιστεύω και νομίζω πως θα κάνει καλό στον ΠΑΟΚ ο Γκαρσία. Ως τεχνικός διευθυντής. Πάλι επαναλαμβάνω. Ναι. Ναι, αυτό νομίζω. Μήπως ο Γκαρσία το φοβάται αυτό και θέλει κάτι πιο έτσι δημοσιοϋπαλληλιστικό πόστο. Γιατί είναι αγχωτικό πόστο να φέρνεις παίχτες καλούς και σε καλή τιμή. Και αν δεν πας καλά 2-3 φορές θα αρχίσει να λένε να τα πήρε, τα έκανε, τώρα δύσκολο είναι. Δεν είναι εύκολο. Ο άνθρωπος τι να πάρει, ο άνθρωπος... Δεν λέω είναι αυτό. Καθαρός. Δεν λέω αυτό ότι θα πάρει, θα κάνει. Λέω το πόστο που του προτείνεις είναι δύσκολο. Και ο Γκαρσία στα δύσκολα εμένα δεν μου έδειξε τίποτα. Δεν ξέρω. Στα δύσκολα είναι, τα δύσκολα ποια είναι? Τα ντέρμπι με το Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό για την ΑΕΚ. Δεν μου έδειξε. Το δύσκολο είναι
να πάει στο Καριλάο που πέφταν κοτρόνια και να βγει πρώτος από τα ποδητήρια. Δεν βγήκε, το γιασεράκι έστειλε. Σαν παίκτης εννοείς, εντάξει. Σαν παίκτης. Τώρα όμως, ναι. Τώρα όμως σου πήρε ένα πρωτάθλημα στην ΚΑΠΑ 20, εντάξει. Ποιος πήρε? Ο Γκαρσία. Γιατί ο Γκαρσία ήταν προπονητής. Εντάξει, είναι συνεργάτης του Γαλλινού. Συνεργάτης είναι. Ναι. Δηλαδή ρε φίλε, αν μια παράσταση πάει καλά στο θέατρο, τι θα πούμε, να πούμε ότι αυτοί που πουλούσαν τα πατατάκια είναι επιτυχόντες και θα βάλουμε τη Βουγιουκλάκη να πούμε που φέρνει τα λεφτά στο θεατρικό επιχειρηματία δευτεράντζα. Θα τρελαθούμε δηλαδή. Τέλος πάντων, τραβάμε τώρα αλλού τώρα. Ναι, μη κοιτάξτες, αν κάνουμε κριτική σε κάποιον που γουστάρουμε, είναι καλή η κριτική. Αν κάνουμε κριτική σε κάποιον που δεν γουστάρουμε, πάλι είναι κακή η κριτική. Όχι, καλά κάνεις και κάνεις κριτική. Όχι, δεν κατάλαβες. Θέλω να πω ότι επηρεαζόμαστε θετικά ή αρνητικά με το αν συμπαθούμε ή αντιπαθούμε ένα άτομο. Και εγώ το κάνω αυτό. Δεν είμαι απόλυτα σωστός στην κριτική μου, διότι δεν είμαι και, ξέρω εγώ, ανάφαστος. Αν κάποιον το συμπαθώ, μου βγαίνει μια. Αν κάποιον τον αντιπαθώ, μου βγαίνει μια αντιπάθεια. Μου βγαίνει κάτι. Ο Γκαρσία ήταν βοηθός στην ΚΑΠΑ 17. Πολύ ωραία. Το πήραν. Το χρόνο το πρωτάθλημα. Το πήρε. Αλλά δεν ήταν προπονητής. Ήταν βοηθός. Δηλαδή, να πάρω το βοηθά από την ΚΑΠΑ 17 και να τον κάνω τεχνικό διευθυντή, δύσκολο το βλέπω. Εγώ δεν έχω λόγους να συμπαθήσω ιδιαίτερα τον Γκαρσία, έτσι δεν έχω κανένα ιδιαίτερο λόγο, αλλά με αυτόν τον ΠΑΟΚ, σήμερα όπως είναι, πιστεύω ότι θα έχει θέση στην ομάδα του χρόνου. Λες λοιπόν ότι μπορεί να είναι αυτός που θα ψωνίζει καλύτερα από τη Λατινική Αμερική. Δεκτή. Ναι, αυτό. Ναι. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα. Πολύ ωραία. Γιατί ξέρει την αγορά εκεί. Και θα λειτουργήσει, λες, άρα λες. Και δεν θα λειτουργήσει λαμογίστικα εις βάρος του ΠΑΟΚ που αγαπάει. Με τίποτε. Μάλιστα. Και αυτό το δέχομαι. Και αυτό το δέχομαι. Το δέχομαι. Να σου θυμίσω ότι ο Πανιόνιος, η ομάδα την οποία παλιότερα μάζευε παικτάκια άγνωστα και βγήκανε παικτάρες βγήκανε, από εκεί, από εκείνες τις χώρες έρχονταν. Μάλιστα. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούστηκα. Πολύ ωραία. Συνέχεια, καλή συνέχεια στην εκπομπή. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Επόμενη γραμμή. Σιγά σιγά τους βρίσκεται. Καλώς τον. Καλησπέρα Κωστά. Καλώς τώρα. Ολυμπιακός, νομίζω είμαι ο πρώτος από Κερασίνη. Λοιπόν, υπάρχει κι άλλος υπηρεσιακός. Όντως. Λοιπόν, ένα, δύο, τρεις, τέσσερις Έλληνες και ένας ξένος. Πέντε υπηρεσιακοί. Οι χρονιές είναι από παλιά, ναι, ο πέμπτος το πήρε όχι σε επαγγελματικό πρωτάθλημα, πριν το 79, αυτός που στέλνει το μήνυμα εσύ φίλε, 8.35. Σ' ακούω φίλε Γαύρε, σ' ακούω. Έλα Κώστα μου. Καλώς. Ολυμπιακός είμαι από Κερατσίνη, σε παίρνω. Ναι. Ασχολιάσω σήμερα το παιχνίδι με την ομάδα μου. Να ξεκινήσω καταρχήν να πω το ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει δικαιολογία το ότι έχει να παίξει ένα μήνα. Για μένα υπεύθυνος είναι ο Σίλβα, θα μπορούσε να κάνει 3-4 φιλικά να είναι έτοιμο πόλεμος. Δεν περιμένει ένα μήνα να έρθει ο τελικός για να παίξουμε και αυτές είναι δικαιολογίες. Έτσι νομίζω εγώ, και αν συμφωνείς εσύ δεν ξέρω. Έπρεπε να είναι έτοιμος. Μετά, δεν δικαιολογείται να μου έχει πίσω να έχει έξω τον Καμπιάσο, να έχει έξω τον Μπάρτο στο πρώτο ημίχρονο, να έχει τον Σιώβα. Εμείς σαν Ολυμπιακοί που τους περιμένουμε από την αρχή του παιχνιδιού αυτό τους βλέπουμε στον πάγκο. Έχει τον Τουρμάς έξω. Και λες τώρα τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Άρα λες, έχει έξω τον Τουρμάς και βάλει τον Ερνάνη. Μπράβο. Έχει έξω τον Σιώβα και βάζει τον Τακώστα. Μπράβο. Ναι. Έχει τον Τουρμάς έξω. Ναι. Έχει τον Καμπιάσο. Τον Καμπιάσο έξω. Έξω. Δηλαδή τρεις βασικές μονάδες. Ο Πουλή εδώ δεν είχε παίξει στο Λεβαδιακό. Καθόλου ας πούμε, δεν έπαιζε στο Λεβαδιακό, στον Ολυμπιακό έπαιξε δύο παιχνίδια και το μου βάζει σε τέτοιο παιχνίδι από την αρχή του παιχνιδιού. Δηλαδή κάτι πράγματα παιδεριώς δεν θα τα έκανε ούτε ο Αναστόπουλος αυτά τα πράγματα. Ο Αναστόπουλος προπονητάρα είναι, πλάκα κάτι. Έλατε, δεν θα τα έκανε αυτά τα πράγματα. Και μου βάζει τον Πουλίδο, τι έχει δείξει ο Πουλίδος να τον έχεις από την αρχή και έχεις έξω τον Ιντέγε. Και μου το βάζει στο δεύτερο ημίχρονο. Τι θα τον κάνω στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μου λες, ναι. Ο Φορτούνη σήμερα πώς σου φάνηκε? Ήταν ο χειρότερος από όλους για μένα σήμερα ο Φορτούνης. Ξεφτυλίστηκε. Ξεφτυλίστηκε δηλαδή. Ξέρεις γιατί. Ο Ολυμπιακός όταν είχε τα πάνω του φαινόταν, ναι, ο Φορτούνης. Ναι, ναι. Τώρα που χρειάστηκε να τον ανεβάσει ο Φορτούνης τον Ολυμπιακό, ο Φορτούνης, ναι, κόλωσε.
Και τι μεταγραφή θα πάρει τώρα αυτός ο παιδί, ένας που θα τον δει σήμερα, σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Ναι, ναι, η τελευταία εικόνα, είναι καλύτερη. Ναι. Τι λεφτά να δώσω εγώ για αυτόν τον παίκτη. Έτσι. Θα πρέπει παιδί να σου τον Τζόρι. Άφησα τον Τζόρι έξω. Τον Τζόρι τον παππού, ας πούμε, τον βάζω μέσα και τον βλέπω τον παππού ότι μου έκανε και τον γκολ και κάπως το συνέθετο παιχνίδι. Άκου όμως, ο Ολυμπιακός είναι εταιρεία που σκέφτεται πώς. Σου λέω, Τζόρι είναι 35. Είναι ναι. πολύ ποιοτικότερος του Φορτούνη. Εγώ όμως δεν μπορώ να τον πουλήσω. Βάζω ναι, το ναι. Φορτούνη, πρωτάθλημα θα πάρω με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Θα προωθήσω το Φορτούνη και αν τον πουλήσω, σώθηκα. Δηλαδή, μπράβο. Να επαναλάβω του Σάμαρη, να επαναλάβω, ξέρω εγώ, τον άλλον παιχτών. Να δούμε. Δεν ξέρω, εγώ δεν τον βλέπω να βγαίνει. Δεν, κι εγώ Κώστα. Ο Τζόρι κάθεται, φιλότιμο παιδί είναι, δεν μπορώ να πω ότι ό,τι μπορεί προσφέρει είναι σαν τον Ιμπαγάσα που τον κρατήσαμε μέχρι τα βαθιά γεράματα στον Ολυμπιακό. Τώρα ο Ιμπαγάσα και ο Τζόρι συγκρίνονται με το Φορτούνη. Με τίποτα. Με τίποτα. Έφυγε ο άνθρωπος, έκανε και το σουδ, έκανε και την τρίπλα του. Αυτό που μπορούσε έκανε και το δείχνει μέσα στο γήπεδο. Οι άλλοι τι να μου δείξουν σήμερα τίποτα. Δεν τράβηξε και ο Σαλίνο σήμερα. Και ο Σαλίνο σήμερα δεξιά. Τίποτα. Κώστα, δεν ξέρω και να μου πεις για το Μαζουακού, αν συμφωνείς, ότι έχει μια μερίδα ευθύνης για τον γκολ. Δηλαδή, αφήσανε πήγε μπροστά που είναι παίζεις back και αφήνεις, ας πούμε, και τους αφήνεις πίσω ακάλυπτους. Όλοι μπροστά. Ο Μαζουακού έχει αυτό. Και μια ευθύνη αυτός. Ο Μαζουακού έχει αυτό το κουσούρι. Διαφορετικά. Ναι. Που έχουμε φάει πολλά τέτοια γκολ, Κώστα, ναι. γιατί ξεχνιέται, πάει μπροστά και στην αντεπίδεση είναι αργά πια. Είναι αργά γιατί έχει και αργούς κόφτες. Μπράβο. Έτσι. Μπράβο. Πάντως συγχαρητήρια για την ΑΕΚ, μπράβο. Όχι ότι ήταν καλύτερη, δεν ήταν και αυτή τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι ένας Παναθηναϊκός μπορεί να ήταν καλύτερη μέσα εκεί. Όχι ότι έπαιξε καλύτερα η ΑΕΚ. Της δοθήκαν αυτές οι δύο φάσεις. Το πρώτο τους έπιασε κορόιδο και τους δύο τους αμυντικούς του Ολυμπιακού και τους πήρε την κεφαλιά ο Μάνταλος. Κορόιδο τους έπιασε και τους έβαλε τον γκολ το πρώτο. Πάντως μπράβο στα παιδιά. Καλά παίξανε. Συγχαρητήρια στην ομάδα τους. Ας τα δει ο Ολυμπιακός αυτά και ο κύριος Μαρινάκης. Ωραίος. Κωστή μου, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλή σου νύχτα. Άντε λέει τον Αύγουστο πάλι στόχος θα είναι το πρωτάθλημα. Τζόρνταν, εσύ και τα άλλα παπαγαλάκια, μη γεμίζετε με φρούδες ελπίδες στους οπαδούς του ΠΑΟΚ μας κάθε χρόνο. Μέχρι πότε θα παίρνουμε πίκρες, ράπασε τον κόσμο που σε παίρνει τηλέφωνο να εκτονώνεται και μη τους πας κόντρα γιατί υπάρχει μεγάλη πίκρα. Άκου να πάρει το κύπολο η Αεκούλα, νόντας έμπορος παλαιών σιδηρών, μάλιστα. Άντε βρε κοκαλάκι πήρε η ΑΕΚ, όπως λες για τον ΠΑΟΚ που πήρε κοκαλάκι από τον Ολυμπιακό. Σωστός ο 4-17, μπράβο. 8-35 πριν το επαγγελματικό πρωτάθλημα, ναι. Καλησπέρα, φίλε. Ο Μάρκοβιτς με Πανιόνιο το 79. Ο Μάρκοβιτς ήταν προπονητής του Πανιόνιου από την αρχή της σεζόν. Και ήταν προπονητής πολύ καλός. Δεν ήταν ο Μάρκοβιτς υπηρεσιακός, ξεχνιέσαι. Ναι. Από νησί Μαθίας, βεβαίως. Αυτοί είναι οι προπονητές. Λείπουν όμως ορισμένοι. Πρέπει να κάνεις μεγάλη μελέτη. Είναι. Ένας, πριν το 79 είναι ένας, μετά το 79 είναι ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Μάλιστα. Εμείς ΔΡΑΠ δίνουμε ένα όμοιο 700 χιλιάρικα στον παικταρά, τον Κλάους τρεις φορές θα έπεφτε κάτω, λέει, και μία θα τον offside, αν ήταν στη θέση του Τζιμπούρ. Πάω και είσαι. Ναι. Ναι, φίλε. Όντως, αυτός είναι και ζει ακόμα και είναι σε μεγάλη ηλικία. Ζει όμως. Πάμε στο φίλο. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, κίτρινο σκουλίκι τη δημοσιογραφία. Καλά, ρε, τι τον αφήνει στο μεσημέρι και σε κάνει τέτοια. Ποιο? Τον κόκκινο. Ο κόκκινο κόλλο δίνει να βγει ένα ραντεβού με τη Χελιουδάκη να την κάνει μια συνέντευξη. Τέλος πάντων. Κυρία Χελιουδάκη, πείτε μου. Κυρία Χελιουδάκη. Ο χριστιανισμός. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Τι έγινε, βγήκανε σήμερα να πούμε πάρε τα λιμάνα, να πούμε και λένε. Ξεχνάνε που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Επειδή τους έδωσε ένα κοκαλάκι ο Μαρινάκης για τους λόγους που του το έδωσε, για να κλείσει στόματα και να είναι όλα μέλι γάλα. Δηλαδή θες να πεις ότι και σένα στο έδωσε ο Κόκαλης το 2001 το κοκαλάκι, αυτό λες. Αυτό λέω. Εντάξει. Εσύ που είσαι μέτρη να πούμε της συνωμοσιολογίας, πες μου ότι είναι το αντίθετο. Φάνηκε δηλαδή ο Ολυμπιακός να το δίνει, έτσι. Πριν από λίγο τα λέγεις με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό τα λέγεις πριν από λίγο. Ήταν ομάδα αυτή που κατέβασε ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΚ. Να πω κάτι.
Όταν κατέβασε ο Ολυμπιακός το 2008 τον τελικό κυπέλου από τις παραλίες και πήρε το κύπελο στον Άρη, ομάδα ήταν που κατέβηκε. Κι όμως το πήρε. Γιατί βρήκε το Ρούλι εδώ. Τον Άρη, το μικρό. Με του Κόντι τους παίκτες. Σήμερα το είδε το παιχνίδι. Δε σου βρώμισε λίγο η όλη ιστορία. Βρε, με βρώμισε, αλλά τι να, δεν μπορώ να βγω και να πω. Αφού. Ερφίγηρα. Περιμένω από σένα λίγο πιο. Τι να πω τώρα, εντάξει. Βρωμάει. Πέφτω, αφού βρωμάει. Και μου βγαίνει τώρα κάθε εξή να πούμε και ξανά να πούμε. Η κούλα έγινε εκάρα. Που μέχρι πριν προχθές να πούμε βρίσκεται πρόεδρε και ξαφνικά ο τύχης έγινε πρεδράρα. Η αδεκάρα. Αδεκάρα είναι. Δεν είναι αεκάρα, αδεκάρα είναι. Δεκάρα δεν έχει δώσει ο άλλος. Και ξαφνικά μου τάζει να πούμε ο Τίγρης πριν να πούμε και εγώ δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια. Δεν σου βρωμάει λίγο αυτό το πράγμα. Για να μην πούμε ποιος έπαιζε με ποιον. Έτσι. Και καλά οι δύο ο ένας ο εξηγιαντής του ποδοσφαίρου και ο άλλος να πούμε άσπρα από εκεί πέρα τώρα. Αλλά αυτά βλέπει ο δικός μας αυτά. Τι, στεναχωρέθηκες. Βλέπει ο δικός μας αυτά, για να δει ποιοι είναι οι φίλοι του. Έτσι, και καλά Ιβάν βγες εσύ μπροστά, κάνε εσύ την επανάσταση και εμείς είμαστε από πίσω και σε στηρίζουμε, φάσινα τώρα Ιβάν. Πάλι βρέθηκες από κάτω. Πάλι από κάτω σε βάλανε. Κατάλαβες. Έτσι πάει το πράγμα. Αυτοί εκεί πέρα κάτω κανονίζουν με τις δικές τους τις δουλειές μια χαρά. Μια χαρά την κανονίσαν τη δουλειά. Ο ένας στο πρωτάθλημα, ο άλλος στο κύπελο, δουλεύανε τα στόματα για χαραντάν ζούγκα. Εσείς? Μόγκα. Μόγκα. Εσείς βγάζετε ανακοίνωση εναντίον του Πανιωνίου, ναι. Και παντρεύετε τον Γιώργο Σαββίδη, ναι. Και εσύ εδώ πέρα πάνω, κάτσε πέρα και κλαίγε τη μοίρα σου. Και του χρόνου να πούμε στο πρωτάθλημα, βγες με μείον τρεις. Έτσι. Έτσι πάει το πράγμα. Καληνύχτα. Δυστυχώς δεν έχει έναν άνθρωπο να του ανοίξει τα μάτια. Και όσον αφορά τον Γκαρσία ρε παιδιά, ας σταματήσει επιτέλους αυτή η προσωπολάτρια. Ο Ζαζόπουλος ασχολείται χρόνια με αυτές τις ομάδες. Και βέβαια. Και αν έρχεται κάποιος να είναι προπονητής αυτή τη στιγμή στο ΠΑΟΚ, δεν είναι ο Ίβιτς, θα πρέπει να είναι ο Ζαζόπουλος, που είναι χρόνια μέσα σε αυτές τις ομάδες, ξέρει τα πικυρίκια και θα έχει κάνει να πούμε παπάδες σε πληροφορώ. Έτσι για να ξέρουν μερικοί να πούμε ποιους έχουν μέσα στον ΠΑΟΚ. Αυτά. Άντε καλό βράδυ. Θεσσαλονικής αποκαλείται την ΑΕΚ κούλα. Άρε φουκαράδες λέει 740. Άρχοντο χωριάτες. Γάβρι του Βορρά. Πόσο πόνο είσαι τεραστή ο 740. Όταν ο Σιλβέστρος φάει τον τουίτη, τότε ο ΠΑΟΚ θα πάρει τίτλο. Ο 855. Είχε απόλυτο δίκιο ο πρώτος ΠΑΟΚΣ. Αν έπαιρνε ο ΠΑΟΚ σήμερα σε τέτοιο μάτς το κύπελο, θα λέγατε τα χίλια μύρια για φιλικά, για δώρα, για Πασόκ. Καλά, στο έπαιρνε μωρέ, και ας λέγανε οι άλλοι. Λοιπόν, αν ήθελε να έχει παιχνίδια ο Ολυμπιακός, να παίζει στα play-off, λέει, όπως κάνουμε σε όλα τα πρωταθλήματα, λέει, που έχουν λέει play-off. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο εδώ πέρα που κλαίει. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Από Κατάρ, Ολυμπιακός. Περαστικά σου. Να είσαι καλά. Εντάξει, δεν έπαιξε μπάλα η ομάδα, πώς θα πάρει η κύπηλη. Πλάκα κάνουμε τώρα. Δεν πάτησε μπάλα κάτω, δεν πήρε αγώνα, τέρμα. Αλλά θέλω να πω κάτι άλλο. Πώς ξαφνικά αυτή η ομάδα πέρυσι πήγησε, ας πούμε, Ιουβέντους, Ατλέτικο Μαδρίτης, Άρσεναλ πρόπερση. Με σφυρίγκ θα τους πήρε από τους αγώνες δηλαδή στην Ευρώπη. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Αυτό να μου απαντήσουν αυτοί οι τύποι που παίρνουν τηλέφωνο και με έναν αγώνας φέχτηκε 50 αρίσια και δεν τον πήρε Ολυμπιακός. Και την Ατλέτικο και την Ιουβέντους δηλαδή πώς την πήρε Ολυμπιακός. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτή η καραμέλα πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Παίξες μπάλα θα κερδίσεις. Δεν παίξεις μπάλα θα κερδίσεις. Τέρμα. Η ΑΕΚ σήμερα το ήθελε, το πήρε. Συμφωνείς ή διαφωνείς αυτό που λέω. Εντάξει, ο Ολυμπιακός το ήθελα, αλλά δεν μπορούσε, ήταν χάλια. Τι να θέλουν τώρα αυτοί που είναι στις παραλίες εδώ και 25 μέρες τώρα. Άλλωστε έχουμε κλείνει ταξίδια που θα πάει δεξιά αριστερά.
Τον νοιάζει τώρα τον Ιντέγε και τον κάθε Ιντέγε τώρα αν Ολυμπιακός είναι το κύπελο. Αυτοί τουρίστες. Ομάδα είναι και γίνει τώρα αυτή. Για μένα είναι τουρίστες, δεν είναι παίκτες αυτοί. Και ξαφνικά τώρα η κούλα μας έγινε να πούμε νούμερο ένα στην Ελλάδα τώρα. Ηρεμήσουμε λίγο. Θα φανεί στα play-off αν μια η κούλα είναι καλή ομάδα. Η κούλα όπως τη λέτε ξέρω εγώ. Για μένα είναι ΑΕΚ. Εντάξει, δεν του λέω κούλα. ΑΕΚ. Έχει ιστορία και αυτή. Αλλά να σταματήσω για αυτή να πούμε τις ιστορίες γιατί αυτό που λες. Μέχρι χτες βρίζαν τον πρόεδρο και σήμερα ο πρόεδρος είναι θεός. Πού είναι το γήπεδο τους. Λεπτά δεν έχει ο Μητσοτάκης να κάνει γήπεδο. Ας τους κάνει και ένα γήπεδο. Αφού είναι μεσσίας και σωσία και τους έσωσε ας πούμε από εκεί που ήταν. Πού είναι το γήπεδο. Τον παπά τον φάγανε κι αυτοί. Φτιάξει γήπεδο, φτιάξει ομάδα και ναι ρε φίλε πάρε και πρωτάθλημα, πάρε και κύπελο. Εγώ δεν είμαι πορωμένος ότι τα θέλω όλα και τα θέλω τώρα. Όπως και είναι οι μερικοί Ολυμπιακοί. Μόνο Ολυμπιακός ή κανένας άλλος. Όχι ρε φίλε, είναι και άλλες ομάδες. Αλλά θα παίξεις μπάλα όμως. Και αυτή η καραμέλα τώρα με τις φυρίχτες και τα λοιπά, παντού γίνονται τα λάθη. Βλέπουμε και με Champions League αγώνες με τη Real και με την Barcelona που γίνονται λάθη. Και χοντρά λάθη διαιτητικά. Δεν μιλάει κανένας την επόμενη μέρα όμως για διαιτητικά λάθη. Εδώ το πιάνουμε και το τραβάμε ένα μήνα. Δεν μου έδωσε λέει το πέναλτι. Τι να πω τώρα, ξέρω εγώ να πω. Μπράβο στην ΑΕΚ όμως, μαγιά της του πήρε. Τι να πω. Χαιρετίσματα στον Τζόρνα του φίλου Μαρμακούη. Θα τα πούμε κάποια στιγμή. Τα λέμε. Για χαρά. Έλα, γεια. Επόμενος γεια, κύριος. Γεια. Μάλιστα. Έλα, φίλε. Καλημέρα, Ραπ. Καλημέρα, φίλε. Ραπ, το που λέμε. Ναι. Γιατί δεν λες για το κοκαλάκι τώρα για στην ΑΕΚ και έλεγες για τον ΠΑΟΚ το 2001 ότι πήρε κοκαλάκι από τον κόκαλη. Δηλαδή θες να πεις ότι είναι το ίδιο. Γιατί δεν τους συντριγκάρεις τους ΑΕΚ και δεν πεις άτερα έξιδες που χαίρεστε που πήρατε το κυπελάκι, το κοκαλάκι που σας έδωσε ο Μαρινάκης που τον τάπωσε τον Μπελτσανίδη για την ΕΠΟ τώρα ο Μαρινάκης. Έφαγε την τάπα το Μπελτσανίδης. Τέρμα, τον κατάπιο ο Μαρινάκης. Συγγνώμη, εγώ είπα ότι έδωσε ο Ολυμπιακός το κύπελο στον ΠΑΟΚ το 2001. Κοκαλάκι πήρε. Έτσι το είπες. Κοκαλάκι είπα που είχες πρόεδρο στην ΕΠΟ δικό σου, έπαιρνε τα σφυρίγματα ο Ολυμπιακός και στο τελικό κυπέλου παίκτηκε στα ίσια το μάτς και πήρε το κοκαλάκι. Αυτό είπα. Πήρε το κοκαλάκι, δηλαδή το έδωσε ο Κόκαλης το έδωσε το παιχνίδι. Είπα γιατί... ότι εσύ. Με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον Παόξη, έπαιρνε 80-20 ο Κόκαλης στα σφυρίγματα, πήρε το πρωτάθλημα και επειδή το κύπελο δεν είχε λεφτά, ήταν το κοκαλάκι. Το ίδιο είναι. Άρα δεν το χτύπησε ο Ολυμπιακός. Σήμερα δηλαδή ο πρόεδρος της ΕΠΟ είναι αεξής. Ένα λεπτό. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ είναι αεξής. Όχι, δεν είναι. Παοξής είναι κι αυτός. Ωραία, εντάξει. Ναι. Αλλά... σήμερα αν ήταν στη θέση της ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ αυτό θα έλεγες. Ότι πήρε κοκαλάκι. Θα ήθελες να ήταν στη θέση της ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ σήμερα. Όχι, εγώ δεν θα ήθελα. Ναι. Ο Ολυμπιακός δεν το χτύπησε το παιχνίδι. Α, δεν το χτύπησε. Δεν το χτύπησε. Το 2001 το χτύπησε. Που έβαλε τα 4. Ο Ολυμπιακός, γιατί δεν έβαλε πρωτοκλασσά τους παίκτες μέσα Δεν μου λες, το 2001 το χτύπησε. Όχι, δεν το χτύπησε. Γιατί δεν το χτύπησε. Δεν το χτύπησε. Γιατί να μην το χτυπήσει. Γιατί πώς έφαγε 4, έχει τόση καλή ομάδα. Δηλαδή σας έδωσε το κύπελο τότε. Παοξίσιμε. Και το δέχεσαι αυτό που το λες. Να στο δώσει. Γιατί δέχομαι και η ΑΕΚ πήρε κοκαλάκι σήμερα. Άρα λοιπόν, εσείς από οξύς λες, εμείς είμαστε λιμά που μας χάρισε ο Ολυμπιακός το κύπελο τότε και εμάς και το σήμερα. Κύπελο και η ΑΕΚ είναι λιμά που τους χάρισε ο Ολυμπιακός το κύπελο. Δεν μου λες, το 2001 πόσο χρονών ήσουν. Εγώ είμαι 67 χρονών τώρα. Ναι, θα σου να καμιά 53. Ωραία, ναι. Το πανηγύρισες τότε. Όχι, δεν το πανηγύρισε γιατί δεν μου άρεσε το παιχνίδι. Γιατί ούτε όπως και το σημερινό. Δεν βγήκε στον δρόμο να κορνάρεις, να φας, να πεις. Κοίταξε, αν ήμουν εξής, σήμερα θα στεναχωριόμουν. Άλλο λέω. Εάν το 2001, όπως ναι, λες, ναι, δεν πανηγύρισες το κύπελο του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Όχι, δεν το πανηγύρισα καθόλου. Τότε δικαιούσε, τότε με συγχωρείς, δικαιούσε. Να λες αυτό που λες σήμερα για την ΑΕΚ. Δικαιούσε. Ναι. Ναι. Γιατί εγώ αν ήμουν σήμερα εκεί θα στεναχωριόμουν με την ΑΕΚ τώρα με το παιχνίδι που έπαιξε. Τίποτα, τι έκανε. Που ο Μάνταλος έβαλε τον γκολ και δεν πήδηξε κανένας αμυντικός Ολυμπιακός. Τίποτα. Πρόσεξε στο replay πώς ήταν. Το είδα φίλε, το είδα. Είδες, πήδηξε κανένας. Όχι. Δεν πήδηξε κανένας. Δεν πήδηξε κανένας. Τίποτα, κανένας. Τον απλέπαν τον Μάνταλο και τον κοιτούσανε.
Εγώ δεν θα ήμουν ευχαριστημένος με αυτό το κύπελο, όπως δεν ήμουν ευχαριστημένος τότε και το 2001 με την ομάδα μου. Δεν το ευχαριστήθηκα και με το παιχνίδι. Το άλλο, με στην Τούμπα το... Όταν να σέρνεται και να μην χτυπάει το παιχνίδι, να μην υπάρχει πάθος στα μάτια τους, εμένα δεν με συγκινεί αυτό το πράγμα. Καθόλου. Δηλαδή αν ήμουν εξής, εγώ δεν ευχαριστιόμουν τώρα. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Το πρωτάθλημα το 1985 το πανηγύρισες? Το πανηγύρισα. Γιατί το πανηγύρισες? Το πανηγύρισες. Γιατί το πανηγύρισες? Δηλαδή αν ήθελε ο Παναθηναϊκός να το πάρει, θα άφηνε το πεσμένο Πιερικό να του πάρει 2-2 στο ΆΚΑ? Γιατί το πανηγύρισες? Τότε δεν θυμάμαι και πολλά πράγματα, αλλά το είχα πανηγυρίσει. Από ότι αυτό. Το είχα πανηγυρίσει εκείνο, ναι. Εκείνο το πανηγύρισε. Κακός. Γιατί είχαμε και ομάδα τότε. Παίξαμε και καλή μπάλα. Τώρα η ΑΕΚ δεν έπαιξε καλή μπάλα. Αυτό είναι. Σήμερα έπαιξε καλή μπάλα η ΑΕΚ. Όχι, τίποτα. Τι μπάλα βλέπουμε τώρα? Τίποτα. Τι ήταν. Ο Ολυμπιακός ήταν αυτός ο Ολυμπιακός σήμερα? Τίποτα δεν ήταν. Τα λέμε. Καλό βράδυ. Ωραίος. Το δέχομαι. Τη δέχομαι την κριτική του. Γιατί σου λέει τι κύπελο πήρες, δεν το δώσανε. Και εμένα μου το δώσανε, σου λέει. Και δεν το πανηγύρισα. Λέει αυτός. Δεν πάει να πει ότι και οι υπόλοιποι υποξίδες ή αεξίδες μπορούν να συμφωνήσουν. Επόμενος κύριος. Ναι, καλημέρα. Έλα, φίλε. Ο οδηγός του Κυρσάβα βρήκε τους προπονητές. Ναι. Έλα, φίλε, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ΑΕΚΤΙΣ είμαι εγώ. Καλώς τον. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο αληθινά, ρεαλιστικά, πέρα από παδιλίκι, πέρα από τα πάντα. Ναι, χαίρομαι, αλλά πάνω απ' όλα βλέπουμε μπάλα. Ωραία, μέχρι εδώ. Εννοείται ότι δεν ήταν μάτς αυτό. Αυτή η σούπα, αυτή η παροδία. Λοιπόν, τώρα επειδή άκουσα πολλά πράγματα, θέλω να πω αρκετά, αλλά θέλω να τα συντομεύσω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Λοιπόν, άκουσα πολλά πριν. Κοκαλάκια, νυχτερίδες, σωστά. Καταρχήν θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις, πέρα από οπαδικό, το ξαναλέω. Ναι. Λοιπόν, 3 χρόνια λείπει η ΑΕΚ. Ας μου πούνε οι υπόλοιποι τι έχουν κατακτήσει και πόσο πιο ψηλά τερμάτισαν. Ο ΠΑΟΚ π.χ. τον έβλεπα και κάτω από Τρίπολες. Χωρίς ΑΕΚ και χωρίς Άρη ο ΠΑΟΚ. Χωρίς Άρη. Τέσσερα από τον τελικό από τον Παναθηναϊκό, που θα μου πεις τελικός είναι όλα μπαίνουν. Όλα γίνονται. Μπαίνουν, ναι, αφού έλειπαν και παίκτες. Ναι, ναι, δεν αντιλέγω. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος άφραγκος κι αυτός, του βάλε 4 γκολ του ΠΑΟΚ. Ο ένας Άρης, ο οποίος γλίτωσε τη χρονιά που πέφταμε εμείς στον Ατρόμητο με τις ομορφιές, έπεσε την επομένη. Και ξαφνικά είδαμε κάτι Ατρόμητο και κάτι Τρίπολες, οι οποίες σε εισαγωγικά πάντα μεγάλα κιόλας, να αντικαθιστούν τις ομάδες οι οποίες λείπανε ή παρέπαιαν. Ωραία μέχρι εδώ. Ωραία. Λοιπόν, πάει αυτό. Το δεύτερο ποιο είναι. Το 2001-2002 που το πήρε ο ΠΑΟΚ, ας μας θυμίσουν λίγο σε ποιο γήπεδο το πήρανε και ας μας πούνε και τι αντιμετώπιση είχανε. Αν δεν ήταν στη Φιλαδέλφια και ήταν στο ΆΚΑ, είχαν την εντύπωση ότι το πέρανε. Δεν ξέρω, αναπόδεικτο γι' αυτό. Πάει λοιπόν γι' αυτό. Τώρα όσον αφορά το ΜΑΤ, αυτός είναι ο Ολυμπιακός. 2 φορές μας έπαιξε με 50-50 και τις 2 έχασε. Δεν γίνεται κάθε φορά να φταίνει οι άλλοι. Δεν γίνεται κάθε φορά να φταίνε όλοι οι υπόλοιποι και να ξεχνάμε αυτό το δημοσιοϊπαλληλίκι που βγάζει ο Ολυμπιακός μες στο γήπεδο. Δεν το βλέπουν δηλαδή. Και σιγά τους παίκτες που έχει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή ο Ντακώστα, ο Μποτία, τι είναι αυτά τα μαδέρια ρε. Και πού να πηδήξουν ρε να πάρουν κεφαλιά αυτοί. Μπορούν να πάρουν κεφαλιά. Τους πήρε κεφαλιά ο Μάνταλος και αυτοί παίρνουν 2 εκατομμύρια το χρόνο. Τι είναι αυτά. Ποιος είναι ο Σίλβα. Ποιος είναι ο Σίλβα που κάνουν να μάνε και ντε να τον διώξουν από τη Sporting το καλοκαίρι και μας τον φέραν εδώ πέρα στο Μουρίνιο. Εσύ τι πιστεύεις, ότι αν ήταν ο Πογιέτ στον Ολυμπιακό θα αποκλεισόταν από την Άντερλεχτ? Όχι. Γνώμη μου. Φυσικά η δικιά μας αυτή η κατάκτηση, αυτός ο τίτλος, έβαλε πολλά πράγματα κάτω από το χαλί. Να τη λέμε, να τα λέμε κι αυτά. Το ότι έδειξε, κατέβηκε η ομάδα χωρίς προπονητή. Κατέβηκε με απουσίες. Εγώ σήμερα το μάτσο φοβόμουν, λέω πάμε για διασυρμό. Ναι, μας βγήκε, το θέλαμε ψυχωμένα και με 50-50 το πήραμε. Με έβαλε πολλά πράγματα κάτω από το χαλί. Αλλά θα κάνω και μια ερώτηση. Ο Μελισσανίδης όχι απλά 3 χρόνια δεν έχει βάλει λεφτά, αντιθέτως έχει βγάλει. Δεν έχει βάλει μισό ευρώ. Αλλά να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Όταν μου βρίσκεις, Μπάκεβιτς είναι, Μιλοβάνοβιτς είναι, ο φροντιστής είναι, δεν ξέρω ποιος είναι. Παίχτες, τέτοιοι. Με λίγα λεφτά. Ναι. Ποια λίγα λεφτά. Όταν μου βρίσκεις ένα παίχτη, φέρει πίντο Σιμόες, που για μένα είναι καλύτερος από τον Γιώχανσον. Ή, μπας περιπτώσει, είναι μια διακλάση. Άλλο στυλ. Ναι, έχουν κάποιο. Άλλο σωματότυπο, ναι. Άλλο θα να καταλήξω. Όταν μου βρίσκεις ένα Σιμόες, ένα Γιώχανσον, ένα Μπαρμπόσα, όλοι αυτοί ήρθανε τζάμπα. Αυτό εδώ για μένα προσωπικά δεν είναι μπαταχτσιλίκι, φίλε. Αυτό
αυτό για μένα είναι μαγιά. Βρες μου αν μπορείς 2-3 τέτοιους παίκτες στην εκάστοτε ομάδα και να μην πληρώνεις ένα χαρτί τον Κόκε, 600 το Λέοβατς και πάει λέγοντας 300 το Ρωμάνο, ξέρω εγώ πόσα τυχαία τα νούμερα και οι παίκτες. Έτσι δεν είναι, για έτσι, μένα κάτι γνώμη μου. Έτσι. Άμα μου βρεις τώρα εσύ, ο εκάστοτε πρόεδρος, δηλαδή ο Ερακλής ας πούμε, χωρίς τυχαία η ομάδα και χωρίς παρεξηγήσεις. Πώς το λένε το σέρβο των άλλων. Ορίστε. Το σέρβο των άλλων, πώς το λένε που κάνει τις μεταγραφές. Το Μιλοβάνοβιτς. Για φοβερός. Ποιος Μιλοβάνοβιτς, ο Μπάγκεβιτς ακουνάει όλα, εγώ πιστεύω εκεί πέρα μέσα. Κλάστρα είναι αυτός. Μπας περιπτώσει, μπει τον Αντικό και τον άνθρωπο, μόνο το, επειδή μας έφερε τον Κρυσάντους τον έχω κάψει. Ήταν η πρεμούρα του να έρθει ο Κρυσάντους και να ο Κρυσάντους. Μπας περιπτώσει. Αλλού θέλω να καταλήξω ότι αν φέρει πίνο Παπαθανασάκης, τυχαίος ο Παπαθανασάκης, όχι η Παπαθανασάκης, σου βρει αύριο μεθαύριο ένα Σιμόες, ένα Γιώχανσον, τζάμπα, και τον φέρει και τον πουλήσει την επόμενη χρονιά ένα, 1,5 χαρτί, 2 χαρτιά. Αυτός είναι μπαταχτής που σου φέρε αυτό τον παίκτη τζαμπά, ή αυτός ο πρόεδρος είναι πεταμένος επειδή είχε μεταπολιτική αξία 1.000.000% επανώ. Μακάρι να έρθει ένας να τον αγοράσει ο Γιώχανσον. Να φέρει όμως λεφτά, όχι 500.000, δεν τον πουλήσει για 500.000, δεν είναι κορόιδο άλλος. Ας πάει τώρα στο Μελισανίδη να του πει για τον Μπογιέτ. Να του πει έλα εδώ, έδειξε τον Ουρουγουανό. Γιατί κατά τη γνώμη μου θα φέρει κάποιο υποχείριο, κάποιον υποτελεί. Τώρα για προπονητή καινούριο. Πάει, η χαρά του κυπέλου θα κρατήσει μια εβδομάδα. Μετά ξαναγυρνάμε στην πραγματικότητα. Καλά. Χάρσου που λέει ο Τζόρνταν τώρα. Τα λέμε. Δεν άκουσα. Που λέει και ο Τζόρνταν ο φίλο μου, χάρσου τώρα. Να χαρίσει τώρα δηλαδή. Και ας περάσει μια εβδομάδα και τα ξαναλέμε πάλι. Για χαρά. Επόμενος. Η Θεσσαλονίκη ίσον κόμπλεξ. Λέει στα 40. Άντε ξαναπείτε μας για το ενδυμότητα του σωματείου του Ολυμπιακού. Ξέρετε εσύ, εκεί στην Τούμπα από αυτά, λέω 7.40. Πες στον Αυτόπουλο τους Παοξίδες να κάνουν ένα πανό συμπαράστασης υπέρ του Ολυμπιακού, όπως την εποχή του 80 που ήταν μαζί με τον Γαύρο. Ψευτεπαναστάτες, ο 698. Αν κέρδιζε ο Γαύρος, θα λέγανε ο απόλυτος ο κυρίαρχος. Τώρα έλα μωρέ, το έδωσε λέει. Τόσο πολύ πόνο λέει, αλλά ξέχασα. Χτίζεται ομάδα, ο 141. Η ΑΕΚΑΡΑ θα σε ξεφτυλίζει μπούλι μια ζωή. Σιγά. Στημένο ήταν ρε. Πάρτε κι εσείς έστω και ένα στημένο. Ο 346 τον Παοξή. Λοιπόν. Θεσσαλονικής αποκαλείται την ΑΕΚ κούλα. Άρε φουκαράδες αρχοντοχωριάτες. Γαύροι του Βορρά. Πόσο πονέσατε. Και άλλα μηνύματα. Και υβριστικά πολλά. Δεν τα διαβάζω εγώ. Καλημέρα στον επόμενο. Ναι. Έλα Κώστα, καλημέρα. Καλώς τον. Έλα καλλιτέχνης. Τι είναι βρε καλλιτέχνη, πού είσαι. Να είχα δουλειές τώρα. Σήμερα κάθισα, είδα τον τελικό. Αλλά δεν μ' άρεσε καθόλου. Πολύ ξενέρο το παιχνίδι ρε Σικώστα. Έπρεπε να βάλει Ολυμπιακός γκολ για να έχει λίγο ενδιαφέρον το μάτς. Μέχρι το 83 εγώ νίσταξα. Δεν είδα κάτι που να μου αρέσει. Τι ομάδα είσαι ρε καλλιτέχνη. Ηρακλής, δεν το έχουμε πει αυτό. Δηλαδή άμα σε βλέπεις αυτό το μάτς και νιστάζεις όταν βέζει ο Ηρακλής ρε φίλε, δεν πέφτει σε λίθαργο. Όχι. Όχι. Μ' αρέσει το παιχνίδι του Ηρακλή. Σ' αρέσει το παιχνίδι του Ηρακλή. Ναι. Και δεν σ' αρέσει θέλω... το σύμπερδο. Τώρα θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Για κάνε μου μια ερώτηση. Ο Μαρινάκης αύριο θα το διώξει το Σίλου ή θα τον κρατήσει. Εσύ τι λες ότι πρέπει να κάνει. Εγώ λέω να το διώξει. Γιατί να το διώξει. Γιατί τι έκανε ο Σίλβα που πήρε ένα πρωτάθλημα στην Ελλάδα και με την Άντερλεχτ φέτος εκεί τι έκανε. Όχι με την Άντερλεχτ, με ποιον ήταν φέτος στην Ευρώπη που αποκλείστηκαν. Ναι. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε. Ποιο να πάρει δηλαδή. Α, τώρα δεν ξέρω ποιο να πάρει, πάντως δεν το διώξω αυτόν. Ναι. Τι, στα εύκολα πήρε το πρωτάθλημα το ελληνικό και τι, είναι μεγάλος προπονητής. Μάλιστα. Και το κύπελλο το έχασε και αποκλείστηκε από την Ευρώπη. Δεν συμφωνείς. Τέλος πάντων. Και κάτι άλλο, έναν Έλληνα προπονητή και δεν παίρνει ο Ολυμπιακός. Ας πάρει έναν Έλληνα, να πάρει και Έλληνες παίχτες καλούς, ο διεθνής, να πάρει και τον Μπακασέτα. Και πιστεύω να κάνει καλή ομάδα. Αλλά τώρα, όπως είπε και ένας προηγούμενος, τώρα με τους ξένους μέσα, η ΑΕΚ είχε και Έλληνες μέσα, παθιαζόντουσαν. Το θέλανε πιο πολύ. Οι άλλοι τώρα οι ξένοι τι να καταλάβουν. Ε? Εσύ θα με πεις. Εγώ λέω να πάρει κανέναν Έλληνα. Καλά ρε φίλε, για χαρά. Περίμενε και κάτι άλλο. Τάνι ρε, με κοίμησες. Πάμε. Ναι. Πάμε. Ναι. Καλημέρα. Κρυόκολε καλλιτέχνη. Έλα φίλε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Παοκάρα, είμαι από Μοσχάτου Αττικής. Ναι. Περαστικά σου ρε φίλε. Να είσαι καλά. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ.
ΑΕΚΑΡΑ γιατί, φίλησες είναι. Σήμερα αυτό που έκανε, μπράβο της. Α, μάλιστα. Με, έτσι με μικρό μπάτζετ κατάφερε να πάρει το κύπελο μετά από τόσα χρόνια τα κάτεργα, μπράβο της, τι να λέμε. Μάλιστα. Τελευταία χρόνια ζω στην Αθήνα, κοντά στον Πειραιά, κοντά στο Καραϊσκάκι και το Μοσκάτο αμάξι που πέφτει. Ναι. Μέχρι τα 18 μου ήμουν αμπελόκηπου της Θεσσαλονίκης. Ξέρω από πρώτο χέρι πώς μας βλέπουν οι γάβροι, πώς μας αντιμετωπίζουν, τι λένε για μας. Και χθες που λες ήμουν στην καφετέρια στο Μοσκάτο, έβλεπα Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και δεν ξέρω αν οι γάβροι με ποιον να είναι, ή με τον ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Εσύ Παναθηναϊκός άρεσε τον μπάσκετ με ποιον ήσουν? Δύσκολα μου βάζεις. Δεν το... Δεν μπορεί, δεν άστα ρε δεν το, με ποιον ήσουν? Παναθηναϊκό πιο πολύ να σου Παναθηναϊκό. Άρης εντάξει δεν μπορείς. Σήμερα ήσουν με την ΑΕΚ. Ναι, ναι. Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ολυμπιακός Άρης. Ολυμπιακός Άρης το 2008. Στο τελικό με ποιον ήσουν? Εκεί είμαι Ολυμπιακό, εντάξει. Με Ολυμπιακό. Μάλιστα. Εντάξει, η αλήθεια να λέγεται. Δηλαδή μεταξύ Ολυμπιακού Άρη πιστεύεις ότι ο Άρης είναι μεγαλύτερος εχθρός σου? Ναι, ναι, εντάξει, είναι πιο αντιπαθητικός. Πιο αντιπαθητικός. Ναι. Κατανοητό. Καραϊσκάκη έχω πάει πολλές φορές. Ναι. Έχω δει πολλούς αγώνες του Ολυμπιακού. Έχω κάποια κονέ και μπορώ να μπαίνω στο γήπεδο. Σωστός. Και το σεφ μέσα. Ήμουνα και στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ τότε, στο πρωτάθλημα που χάσαμε και την αποβολή που φάγαμε. Μας θερούν Κώστα πολύτερους οπαδούς, έτσι παθιασμένους, αλλά μας κορυδεύουν γιατί δεν καταφέρουμε να κάνουμε κάτι σαν ομάδα, να πάρουμε μια διάκριση, ένα κύπελο, κάτι. Τα λέμε. Να είσαι καλά. Πάμε. Πολύ κλάμα ρε φίλε το ΠΑΟΚ σήμερα. Πολύ κλάμα ρε, πα στεναχώρια πίκρα να πούμε. Ό,τι και να γινόταν κλάμα θα έβγαζε. Έλα φίλε. Ναι καλησπέρα, εγώ είμαι. Ο ΠΑΟΞΙΣ σήμερα, αν ο Ολυμπιακός κέρδιζε την ΑΕΚ με διαιτησία κακή υπέρ του, θα ήταν πολύ χαρούμενος. Δεν του βγαίνει η κλάψα σήμερα. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι. ΠΑΟΞΙΣ. Κλάψας. Γιατί? Γιατί θες να είσαι ΑΕΚ αλλά δεν είσαι. Όχι ρε φίλε, εγώ είμαι ΠΑΟΞΙΣ, δεν είμαι νέο ΠΑΟΞΙΣ. Εσύ είσαι ΠΑΟΞΙΣ, μαλώνεις με τον Πανιόνιο στα Facebook. Όχι, εγώ είμαι ΠΑΟΞΙΣ γιατί διαμορφώθηκα σαν ΠΑΟΞΙΣ από τη δεκαετία του 60. Βράσει την 60 του δεκαετία. Άσε τώρα. Αυτά που διαμορφώθηκαν μέσω ραδιοφώνου και γίναν ΠΑΟΞΙΣ έχουν πάρει και την νοοτροπία. Σιγά την ομάδα που είχε δεκαετία του 60, μωρέ. Δεκαετία 70. Εγώ δεν σε πήρα γι' αυτό. Εγώ σε πήρα για να σου κάνω κριτική για χθες. Μάλιστα. Κριτική στην κριτική που έκανε στον Ίβιτς. Ναι. Θες να μιλήσουμε τεχνικά? Ναι, 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 ναι. Α, ωραία. Είπες ότι ο Ίβιτς έκανε ένα λάθος που δεν έβγαλε τον Αθανασιάδη να βάλει ένα Πέλκα ή τον μικρό. Ναι. Το Μιστακίδη. Ναι. Και στο λέω που πήρε τον Πόντο, έτσι. Το ναι. Μοναδικό λάθος. Και εγώ στο λέω επειδή πήρε τον Πόντο ότι αν είχε βγάλει τον Αθανασιάδη, ας πούμε, με τον τρόπο που έπαιζε ο Παναθηναϊκός, θα είχε στερηθεί από ένα ψηλό παίχτη. Ο δηλαδή τώρα, πολύ δηλαδή τώρα αυτά που λέω φούρνταρι λες και εσύ. Όχι, δεν λέω, δεν άκουσα το φούρνταρι. Ο ψηλός παίκτης, δηλαδή είναι ο Κλάους στα άκουσε. Στημένα που θα ήταν ψηλός. Μάλιστα. Άκουσε με, άκουσε με. Η ίδια θα δηλαδή στο κεφάλι ο Κλάους είναι ψηλός και πηδάει καλά, ας πούμε, και διώχνει. Περίμενε, ρε παιδί μου. Η ίδια θα ήταν να μάρκαρε ο Πέλκα στον Ταυλαρίδη, ας πούμε, όταν προωθούνταν στα στημένα και η ίδια θα ήταν. Όχι. Η ίδια ήταν. Όχι. Λοιπόν, αυτό. Εσύ σαν προπονητής θα έπαιρνες ένα τέτοιο ρίσκο, ξέροντας ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει με στημένα γιατί δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Θα έπαιρνες το ρίσκο να βγάλεις τον center force σου, τον ψηλό, για να βάλεις έναν Πέλκα. Ο Μουστακίδης, φίλε, τι μπόι έχει. Είναι πιο κοντός από τον σίγουρα από τον Αθανασιάδη. Ποιος το είπε σένα αυτό? Τι, ποιος μου? Για μπες με στο Google να δεις ποιος είναι πιο ψηλός. Ποιος είναι πιο ψηλός? Για δες. Δεν ξέρω. Δηλαδή ο Μουστακίδης είναι κοντός. Εγώ δεν έχω σχέση με αυτά. Ναι, γιατί. Και εγώ το μετράω τον boy. Και ο Μιστακίδης είναι στο ίδιο boy με τον άλλον. Ναι, μπορεί. Μπορεί να κάνω λάθος. Και να σε κάνω μια ερώτηση. Και σε σένα ένα λεπτό. Καλά, ωραία, ωραία σκέφτεσαι. Και στον έξυπνο το φούρναρι. Πόσα γκολ έκανε με το κεφάλι ο Αθανασιάδης από τα 100? Δεν έκανε 5. Δεν ξέρω πόσο έκανε. Και στο τείχος να τον βάλεις. Ναι. Είναι boy. Είναι boy. Και ο Μιστακίδης είναι boy. Εγώ σου μιλάω σε σχέση με τον Μπέλκα. Και ο Μιστακίδης είναι boy. Κοίταξε, αν ήμουν. Εγώ δεν σου είπα να βάλει τον Μπέλκα, το Μιστακίδη είπα να βάλει. Αν ήμουν μέσα στην Τούμπα. Με 50 διαιτησία, δεν μιλάω για διαιτησία για χθες. Ναι. Έχεις την άποψή σου, έχω τη δική μου. Ναι. Έτσι, αν ήμουν μέσα στην Τούμπα, ναι. Αυτό θα το έκανα. Ποιο? Που είπες. Ποιο?
να βγάλω, ας πούμε, να βγάλω τον ψηλό, να βγάλω τον αργό από μπροστά, τον αργό. Τόπος του λέει, γιατί αν δεν κάνω λάθος, στη φάση του Ροντρίγκες, την πάσα στο Ροντρίγκες την έβγαλε ο Αθανασιάδης. Όχι, ήταν καταπληκτική πάσα. Ο Ροντρίγκες έβγαλε την πάσα στον Αθανασιάδη. Ποιος έβγαλε τον Ροντρίγκες στο πλάι, από το κέντρο, με καταπληκτική πάσα. Δεν θυμάμαι. Έβγαλε ο Αθανασιάδης. Ο Αθανασιάδης και ακολούθησε, λες, τη βάση. Και βρέθηκε, ναι, στη θέση που έπρεπε να είναι. Ναι. Είναι μύθος αυτό το ότι είναι αργός. Βρέθηκε στη θέση που είναι, που έπρεπε να είναι, στο πέναλτι. Τώρα, αν δεν την έκανε σωστά την πάσα. Δεν την έκανε σωστά ο άλλος, ναι. Ναι. Ρε παιδί μου, δεν έχει σημασία. Ναι, χάθηκε ναι, εκεί η ευκαιρία. Αλλά και την πάσα την έκανε ο Αθανασιάδης, από το κέντρο, στο Ροϊδίγκες, και βρέθηκε εκεί που έπρεπε να είναι. Εντάξει. Για να μην λέμε, δηλαδή, όταν κάνουμε κριτική στον προπονητή, καλό είναι να την κάνουμε την κοίτα, κριτική. Κοίτα, κακά τα ψέματα. Ο Μιστακίδης και μαρκαρίσματα καλύτερα έχει. Και ψηλός είναι. Αγώ και στο είμαι... μεγάλο το χώρο είναι καλύτερος από τον Κλάους. Και στο φινάλε, ο Κλάους είναι μανούλα καταπληκτική. Όταν ο ΠΑΟΚ έχει την κατοχή της μπάλας και πιέζει. Όχι, και όταν χάνει την κατοχή ο ΠΑΟΚ είναι μανούλα ο Αθανασιάδης από μπροστά προς τα πίσω. Δηλαδή λες, μαρκάρει καλύτερα από το Μιστακίδη. Αυτό λες. Όχι, δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό. Άκουσε τώρα. Και να σου πω και το άλλο. Πόσα πέναλτι έκανε ο Αθανασιάδης που δεν σφύριξαν οι διαιτητές που αγκαλιάζει το center back. Μπορείς να μου πεις. Εγώ δεν ξέρω κανένα πέναλτι που δεν σφύριξαν οι διαιτητές. Επειδή εγώ όμως με ασχολούμαι όλη μέρα με αυτά, στα λέω για να τα ξέρεις. Άκουσε. Εσύ έχεις την άποψή σου, εγώ έχω τη δική μου, τις καταθέτουμε και δύο. Καλά, ξυγόμαστε και χαίρομαι που μιλάμε. Χαίρομαι που μιλάμε για μπάλα και έχουμε τέτοιο διάλογο. Τρελαίνομαι τώρα, μ' αρέσει πολύ. Ναι. Και κάτι άλλο. Το ποδόσφαιρο είναι και παιχνίδι ψυχολογίας. Φαντάζεσαι, ας πούμε, να δίνει το σύνθημα ο Ίβιτς εκείνη την ώρα που βγήκε ο Τζιόλης, βγες Αθανασιάδη. Τι μήνυμα έστειλε στην ομάδα του? Το μήνυμα λέει ότι εγώ είμαι με την ομάδα και όχι με τον παίκτη. Άμα είναι να φοβηθώ, να βγάλω τον Αθανασιάδη. Όχι. Ναι. Σαν ψυχολογία σου μιλάω. Σαν ψυχολογία. Έβγαζε το center for και έβαζε half. Θα πάει λοιπόν στα αποδυτήρια και να πει στους παίκτες, ναι, για λόγους τακτικής και στρατηγικής και τον ίδιο τον Αθανασιάδη δεν σε βγάζω γιατί είσαι κακός, γιατί δεν μας βολεύει αυτό. Τώρα αν έπαιρνε τον goal του Μπέρκ θα λέγαμε άλλα. Και αν έπαιρνε τον goal του Κλάους στην αντεπίθεση θα λέγαμε εντελώς άλλα. Θα λέγαμε. Άρα λοιπόν στην κριτική μέσα θα πρέπει να συνυπολογίζουμε. Καλό είναι όμως. Και το αποτέλεσμα. Ναι. Ναι. Καλό είναι όμως στην κριτική μας να μην έχουμε πάντα σαν γνώμονα μόνο το αποτέλεσμα που καμιά φορά μπορεί να είναι και συμπτωματικό. Ωραία. Φίλε, κοίτα. Ναι, εντάξει. Αλλά όπως φάνηκε χθες δεν ήταν καθόλου συμπτωματικό το αποτέλεσμα. Μα κάνοντας μια κριτική στον Ίβιτς, λέμε ότι θα μπορούσε να κάνει και αυτό και να του έβγαινε. Εντάξει. Μαζί σου. Δεν μαζί μπορούμε σου τώρα να τον κατηγορήσουμε που πήγε ο άλλος και έκανε το τάκλιν το παιδί χωρίς να το θέλει και έμεινε με 10. Καλά το χειρίστηκε. Και αλλαγές του καλέσει. Θα έλεγα είναι τσαπατσούλα. Αυτό δεν είναι. Ναι. Δεν είναι τέτοιος παίκτης. Εντάξει. Έγινε. Φιλιά. Έγινε, ρε παιδί μου. Πολύ ωραία. Έφαγε την κάρτα. Να ξαναπάρεις να κάνεις κριτική ό,τι διαφωνείς. Σε μπάλα πάνω θα χαίρομαι πάρα πολύ. Σου έχω κάνει άλλη μια φορά για τον Όλσεν στον γκολ που έφαγε με την Ντίσελντορφ. Α, το 1-1 λες. Το 1-1 εδώ μέσα, ναι. Μ' αρέσει που το βλέπεις με λεπτομέρεια. Μ' αρέσει. Ευχαριστώ να πολύ. Να είστε καλά, γεια. Για χαρά. Μ' αρέσει που το βλέπεις με λεπτομέρεια. Ψοφάω με τέτοιους ακροατές. Τρελαίνομαι. Και ας είναι αντίθετη με αυτά που λέω εγώ. Καλημέρα. Έπεσε. Καλημέρα. 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 Τάσος από Δράμα Εξής. Καλώς το. Πολύ κλάμα, ρε παιδί μου, οι παοξίδες. Τι έγινε. Ρε φίλε. Πολύ είναι κλάμα, το μόνο μάτς που οι παοξίδες, είτε κέρδιζε η ΑΕΚ είτε Ολυμπιακός, θα κλαίγανε. Νομίζω πιο πολύ κλαίνε με την ΑΕΚ. Λες. Πιστεύω πιο πολύ. Σου λέει δεν θέλουμε η ΑΕΚ να είναι η πρώτη που θα τον ρίξει. Θέλουμε εμείς να το κάνουμε. Και όσο το κάνουμε εμείς, ας το παίρνει ο Ολυμπιακός. Όχι η ΑΕΚούλα, όχι νεοφώτιστη, όχι τον, όχι τ' άλλο. Βγήκε ο άλλος τώρα 67 χρονών και μίλησε σαν 20χρονο. Αν μου λέει εξής, θα στεναχωριόμουν. Ευτυχώς που δεν είσαι, δηλαδή δεν τρέφεις κανένα ζόρι που θα μπορεί να πιάσει. Κανένα και πίεση. Πλάκα μας κάνεις. Θα στεναχωριόσουν αν έπαιρνε στο κύπελο. Τι είναι αυτά δηλαδή, δεν μπορώ να το πάρω εγώ και μειώνω τον άλλο που το παίρνει. Ναι, αλλά αυτός λέει του χάρισαν το 2001 και δεν το χάρισαν. Του χάρισαν. Γυρίζω από τη Γάμα και τη Βήτα. Παίρνω κύπελο την πρώτη χρονιά κόντρα στον Ολυμπιακό. Βγαίνω δεύτερο. Και είσαι εσύ τώρα που τρία χρόνια με το Σαββίδι, τις μόνες κούπες που σηκώνεις είναι του καφέ. Που τα σπρώχνει ο Σαββίδις γερά και βγαίνεις να μου την πεις. Δεν σου άρεσε το ένα, δεν σου άρεσε το άλλο, δεν έπαιξε ο ένας, δεν ήταν καλό το παιχνίδι. Ενώ άμα έπαιζε ο Πάοξ και 10 φορές χειρότερο να το μάτς, ακόμα στον λευκό τον πύργο τον πανηγύριζαν.
Δεν πλάκα μας κάνετε, παιδιά. Ο Πετρωτός θα γκάριζε, βέβαια. Να ήταν η ζήλια, ψώρα θα γέμιζε όλη η χώρα, λέει η Παρισία. Ετοιμάσου αύριο. Λίγο ξυδάκι και θα περάσει. Ετοιμάσου. Ναι, για χαρά. Ετοιμάσου αύριο να ακούσει. Ότι τον ακρογωνιαίο λίθο του κυπέλου της ΑΕΚ την έβαλε ο ΠΑΟΚ. Σαν να τους ακούω αύριο το πρωί και τι θα διαβάσω. Καλημέρα. Έλα. Έλα, φίλε. Έλα, έλα φίλε. Το κακαβόσκυλο. Καλώς τον. Λοιπόν, εγώ δεν θα κλαφτώ και θα κάνω. ΠΑΟΚ είμαι. Του ζήλεψα. Και καλά έκανε. Του ζήλεψα. Τώρα κάτι κοκαλάκια, κάτι τέτοια είναι τίτλος και ο τίτλος γράφει. Τώρα τα κοκαλάκια τα αυτά μετράει βέβαια. Ναι, ναι. Ο και τίτλος κοίταξε, τίτλο. Μετράει και στον κόσμο που θα κάνεις. Τώρα ξέρεις πόσα εξάκια γίνανε σήμερα που πήρε η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό. Αρκετά λέω εγώ. Είναι τίτλος. Για κάτι προλαλήσαντες που λένε ότι το έργο ας πούμε Παναθηναϊκός δεύτερη θέση και ΑΕΚ κύπελλο Ολυμπιακός πρωτάθλημα. Στο χέρι μας είναι, έχουμε πλεονέκτημα, έτσι είμαστε μπροστά τώρα. Δυο παιχνίδια με τον Πανιόνιο, πας και παίρνεις την πρώτη θέση. Ναι. Εγώ αυτό πιστεύω και τα διαγράφεις όλα και πας για την πρώτη θέση. Έχεις δύο με τον Πανιόνιο, τώρα τα καθαρίζεις. Τα καθαρίζεις αυτά και έχεις μετά την ΑΕΚ εκεί και μετά τον Παναγιακό τελευταία αγωνιστική εδώ. Με άλλα λόγια. Θα πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα ή το κύπελο και η Παοκάρα την πρώτη θέση στα play-off. Ναι, για και δε. Εδώ θα φανεί τώρα, εάν που λένε να πούμε αυτοί οι τρεις κάτω τα βρίσκουνε, εμείς εγώ θέλω να πιστεύω ότι πάμε μόνοι μας. Για μένα το κύριο μέλημα είναι κύριε Σαββίδη, βρες παιχταράδες, θέλουμε παιχταράδες μέσα, παιχταράδες. Και άσε τις φιλίες, άσε τις συμμαχίες, άσε τα κόλπα εκεί κάτω. Είχε ομάδα καλή, ΑΕΚ, έφτασε εκεί και το πήρε. Απλά τα πράγματα. Τα λέμε. Αλλά και για την ΑΕΚ, την παρώνει και μια πτώση να πούμε, εντάξει. Αυτό δεν ξεχνιέται και αυτό, έχει μια πτώση να πούμε. Έχει λιγότερες συμμετοχές στην ΑΕΚ από ό,τι ο ΠΑΟΚ. Στίγμα είναι και γι' αυτό είναι, βέβαια. Είναι στίγμα. Είναι στίγμα και το θυμόμαστε όλοι και θα το θυμόμαστε. Έτσι. Απλά τα πράγματα. Και όσο που είπε και ο κύριος Αβίδης αυτό τώρα δεν κατεβάσει την ομάδα. Αυτά εντάξει, για μένα χτίσε ομάδα, φτιάξε ομάδα, φέρε παιχταράδες, θα παίζει με τις καλύτερες ομάδες του κόσμου για να τις κερδίσει. Έτσι το θέλω εγώ τον ΠΑΟΚ. Και ζηλεύω, ναι, ζήλεψα, σήμερα ζήλεψα που το πήρε ΑΕΚ. Γιατί θέλουμε τίτλο. Yeah. Αυτά έχω να πω εγώ Κωστή. Και πια δεν θα κατέβει. Θα κατέβει ο ΠΑΟΚ, θα παίζει και έτσι. Χτίσε ομαδάρα όπως είπα, να παίζουμε με κόντρα διαιτησίες, να παίζουμε με όλα και να κερδίζουμε. Έτσι θα έρθει ο κόσμος στο κήπεδο και έτσι θα ακουστάρουμε και την παοκάρα μας. Τέλος. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις. Δυναμικά μπήκες. Πολύ ωραίος. Και ο Παοξής που κάνει την κριτική για την τακτική με τον Ίβιτς. Φανταστικός. Φανταστικός ακροατής. Πάμε στον τελευταίο για σήμερα. Καλημέρα. Έλα ραπ. Καλώς τώρα. Τι λέει. Ό,τι λέει ακούγεται. Ραπ. Πώς είδες σήμερα το θρύλο. Αξιοθρύνητος. Γιατί. Καταρχήν όλη η ραχοκοκαλιά του ήταν πολύ κακή και σε οργάνωση και σε ταχύτητα και σε άμυνα. Δηλαδή μια μέτρια ΑΕΚ του δημιούργησε και βγάζοντας πολύ λίγους παίκτες μπροστά προβλήματα. Πρώτον. Δεύτερον, περιμένω από τον παιχταρά Φορτούνη να πάρει τον κακό Ολυμπιακό στις πλάτες του και να δικαιολογήσει την πολύ μεγάλη μεταγραφή που τον προμοτάρουνε όλοι στον Ιστιστή στον Πειραιά. Δεν τον είδα. Φορ του Ολυμπιακού ο Πουλίδο. Φορ του Παναθηναϊκού ο Μπέρκ. Φορ του ΠΑΟΚ ο Κλάους. Φορ του Πανιωνίου ο Ανσάρι Φάντ. Όλοι είναι καλύτεροι από τον Πουλίδο. Όλοι. Έτσι. Όλοι. Αυτοί είναι καλύτεροι από τον Πουλίδο. Για το Φουστέρ. Το παιδί δεν έκανε τίποτα. Προσπάθησε να έρθει προς τον άξονα. Φανταστικοί οι δυο κόφτες της ΑΕΚ. Ακούραστοι εργάτες, αφανείς ήρωες, ο Σιμόες και ο Γιώχανσον. Εντάξει. Και ο Ερνάνη. Και ο Ερνάνη έπρεπε να βγει στο ημίχρονο να μπει ο Τουρμάζ εκεί. Εγώ είμαι φαν του Τουρμάζ.
Ήταν δραματίας, δε. Δεν, γι' αυτό δεν έπαιξε ο Ντουρμάν. Ναι, 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 ήταν δραματίας. Είναι σίγουρο αυτό. Το είναι πίσω. Σίγουρο, ναι, ναι. Το παίρνω πίσω, το παίρνω πίσω, το παίρνω πίσω. Το παίρνω πίσω. Μετά βάζει Τσόρι. Ναι, ο Τσόρι, ο Τσόρι δείχνει ότι είναι της ποιότητας και δείχνει ότι έφαγε πολύ πάγκο για να προμοτάρουν το Φορτούνι. Ξενέρωσε. Ναι. Τον έβλεπες. Ξενέρωσε, ήταν στο πάγκο και... Ξέρει ότι δεν παίζει για να πάρουν τα λεφτά από το Φορτούνι. Αλλά φαίνεται ότι αν πουλήσει και το Φορτούνι ο Βρούτο και πάρει λεφτά θα είναι μεγάλος μάγκας. Αν τα καταφέρει. Έγινε ρε ραπ. Καλώς τον. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Ωραία. Τι έχουμε άλλο. Τέλος. Γουλιέλμος. Α, έχουμε. Πολύ ωραία. Τέλος, δεν παίρνουμε άλλους. Αρκετό κλάμα φάγαμε. Αρκετοί, ξέρω εγώ, αυτοί είχαμε. Θα μην το συνεχίσουμε. Είναι δραματική ταινία. Δραματική ταινία θα γίνει στο τέλος. Θα παίξει και ο Φούντας, θα παίξει και η Ελένη Χατζιαργύρη, θα παίξει να πούμε και ο κάθε επικραμένος. Γιάννης Χιλιτίδης, δεν ξέρω τώρα εγώ αν ήμουν αστές του, τώρα τη δουλειά του δεν μπορώ να το κάνω. Θα βάζα πονεμένα τραγούδια. Κασατζίδη, ανάτο, αυτό είμαι. Τελείωσε. Καλό βράδυ, θα κάτσω να ακούσω. 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 Καλό βράδυ.